θυμόσαστε, είχε εκδηλωθεί πριν ένα μήνα η κατολίσθηση εδώ πέρα που τραυμάτισε 7 ανθρώπους. Και παραλίγο, αν ήταν δηλαδή διαφορετικές συνθήκες, θα είχαμε και θύματα πολλά. Γιατί στην παραλία αυτή κάθε μέρα πάνε 9.500 τουρίστες. Έτσι. Πάνε στην παραλία. Και όταν, βλέπετε, όταν πέφτει η σκιά, δεν έρχονται μπροστά εδώ, πάνε πίσω. Καταλαμβάνουν αυτούς τους χώρους. Τους οποίους ακόμα δεν είχαμε. Δηλαδή, τώρα βάλαμε απογορευτικό. Λοιπόν, και βλέπετε ότι όλη αυτή η πλαγιά εδώ είχε κατολισθήσεις. Θα τις δείτε στο βίντεο. Λοιπόν, αυτό είναι το σύντομο βίντεο. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, σαν χρονολόγιο, η Ζάκυνθος είναι αυτή, έτσι. Σαν χρονολόγιο, έγινε το πρώτο συντονιστικό όργανο για να δούμε, να έχουμε την εικόνα από όλους τους φορείς και να, για να συντονιστούν όλοι οι φορείς. Έλα μου. Ναι, όλα αυτά που βλέπαμε, δηλαδή, αυτό εδώ πέρα που βλέπαμε στην εικόνα, εκτεταμένες κατολισθήσεις υπήρχαν. Δηλαδή, αυτά εδώ πέρα, ουσιαστικά, είναι βράχια που έπεσαν από πάνω. Ό,τι βλέπετε άσπρο κάτω, είναι αυτό που έπεσε. Μέσα στο νερό. Και στη σκληρά. Ναι, ήταν στην ίδια περιοχή και με το σεισμό. Όχι. Φύγανε από μόνο τους, ναι. Η Ζάκυνθος, λοιπόν, είναι αυτή. Αφού έγιναν τα συντονιστικά όργανα και αφού ουσιαστικά έχει σαν στόχο το συντονιστικό όργανο να συντονίζει τους φορείς που εμπλέκονται σε μια διαχείριση καταστροφής. Η Ζάκυνθος είναι αυτή. Βεβαίως, αν ο σεισμός ήταν πιο κοντά στη Ζάκυνθο, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Απλά και μόνο κάναμε τους τζάπα μάγκες ότι από ένα σεισμό, ξέρω εγώ, μεγαλύτερο τον 6,4, δεν είχαμε πτώσεις, έτσι. Και αυτό οφείλεται, εντάξει, έχει ένα βαθμό, μεγάλο βαθμό αλήθειας, ότι οφείλεται στον αντισεισμικό κανονισμό, οφείλεται στην ετοιμότητα. Αλλά αν ο σεισμός δεν γινόταν στο ρήγμα που έγινε και γινόταν στο ρήγμα της Ζακύνθου, σε αυτό το ρήγμα εδώ πέρα, που σας δείχνω, τότε τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Και δεν θα ήταν τελείως διαφορετικά μόνο επειδή το σεισμικό ρήγμα θα περνούσε μέσα από τη Ζάκυνθο, θα ήταν επειδή πάνω στο σεισμικό ρήγμα, δηλαδή η Ζάκυνθος είναι αυτή, ή μάλλον αυτή, με το ότι... συγγνώμη. Είναι αυτή, εντάξει. Έχει αυτά τα ρήγματα πάνω. Έχει αυτή τη μορφή ως προς τα κομμάτια που εμπεριέχει, θα περνάει λίγα και γρήγορα. Και αν θελήσουμε να απλώσουμε τη Ζάκυνθο να δούμε από τι κομμάτια αποτελείται, είναι από αυτά τα κομμάτια. Το νότιο, το κερί, ο βραχιώνας, το βόρειο, ο σκοπός κτλ. Και βλέπουμε μέσα από εδώ, τη Ζάκυνθο, από την πόλη της Ζακύνθου, περνάει το μεγάλο σεισμικό ρήγμα, να το σεισμικό ρήγμα, εδώ, το οποίο, αν στο οποίο γινόταν ο σεισμός, θα υπήρχαν τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Πόσο μάλλον όταν σε αυτή την περιοχή έχουμε να κάνουμε με μία περιοχή έντονα δομημένη, καλημέρα, καλημέρα, τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι είχαμε προειδοποιήσει ότι μέσα σε αυτή τη θέση, στη θέση δηλαδή βόρεια της Ζακύνθου, είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει πολεοδόμηση, γιατί έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, σε αυτή την περιοχή που είναι μια από τις πιο καλές περιοχές της Ζακύνθου, εδώ ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε τον Εθνικό Ύμνο, είναι ο κόκκινος βράχος ο λεγόμενος, όταν έβλεπε το Μεσολόγγι να καίγεται. Λοιπόν, σε αυτή την περιοχή, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε την επέκταση. Είναι ακριβώς περιοχή πάνω στο ρήγμα. Και πάνω εκεί που δεν είναι μόνο ρήγμα, είναι ότι έχουμε και όλες αυτές τις κατολισθήσεις, οι οποίες αναπτύσσονται στην πλευρά του κόκκινου βράχου. Δηλαδή, βλέπετε τις κατολισθήσεις.
Δηλαδή αυτό που λέμε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να συμβαδίζει με τις διεργασίες του περιβάλλοντος και ερεμήνες επικίνδυνες περιοχές, αυτό πάει περίπατο εδώ και δεκαετίες. Και γι' αυτό χθες την Κατερίνη είχα πει ότι θα πρέπει επιτέλους, γίνεται ιστορία για το Σύνταγμα τώρα, αναθεώρηση του Συντάγματος. Αν θα ψηφίζουν, ποιοι θα ψηφίζουν, πώς θα ψηφίζουν, όλα αυτά είναι κατά την άποψή μου τεχνάσματα για διαφόρους λόγους. Λέει ο ένας αυτό, ο άλλος αυτό κτλ. Ποτέ κανένας από τους πολιτικούς μας δεν θα δεχθεί να μπει μέσα στο Σύνταγμα μια διάταξη η οποία να απαγορεύει από όλες τις κυβερνήσεις την ένταξη αυθαιρέτων στο σχέδιο πόλης. Εκείνη η ιστορία. Εκείνη η ιστορία της Ελλάδας. Ποτέ. Γιατί δεν το βάζουν. Το κυρίαρχο πράγμα είναι αυτό. Είναι και αυτό. Αλλά αν μπει στο Σύνταγμα δεν μπορεί κανένας να το παραβεί. Ενώ τώρα όλοι διατείνονται ότι γκρεμίζουμε αυθαίρετα, κάνουμε, δείχνουμε κτλ. Λίγο πριν τις εκλογές, τα ψηφάκια, όπως λέμε στο χωριό μου, είναι, έτσι τα λέμε στην... τα ψηφαλάκια. Μία φορά στην Καρδίτσα πάνω, ήμασταν μία παρέα και λέγανε πώς είναι, είναι ο ψήφος ή η ψήφος. Και πετάγει ένα τσίτος και λέει, κανένα από τα δύο, τα ψηφαλάκια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά λοιπόν με τη Ζάκυνθο. Ένα θέμα παίχτηκε με τα σχολεία. Εγώ τους είπα από την πρώτη μέρα να ανοίξουν τα σχολεία. Και μέχρι τώρα τα σχολεία στη Ζάκυνθο δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Έτσι. Κάποια τα ανοίξαν προχθές. Αν ανοίξανε, δηλαδή δύο εβδομάδες τα σχολεία κλειστά σε μια περιοχή η οποία δεν υπήρχε πρόβλημα. Ήδη από το Σάββατο, Παρασκευή έγινε ο σεισμός, το Σάββατο είχα πει ανοίξει τα σχολεία τη Δευτέρα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ενώ το εισηγήθηκα, στη συνέχεια και πήραμε απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία, στη συνέχεια κάποια άλλη απόφαση, δεν ξέρω πώς πάρθηκε, μην ανοίγουν τα σχολεία. Και το πρόβλημα είναι το εξής, ότι τα σχολεία στη Ζάκυνθο είναι τα πιο ασφαλή κτίρια. Με σίγμα 4 μέτρο σπουδαιότητα στον αντισμό κορονοϊού. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο σημαντικό από τα σχολεία στη Ζάκυνθο. Τα σπίτια στη Ζάκυνθο μπορεί να είναι αντισημικά, μπορεί να είναι όπως είναι, αλλά είναι υποδιέστερα των σχολείων. Είναι καλύτερο να μένει ο μαθητής μέσα στο σχολείο, μέσα στο σπίτι, χωρίς γονείς, χωρίς τίποτα, σε ένα σπίτι που είναι αμφιλεγόμενο ή, εν πάση περιπτώσει, είναι σχετικά καλό. Αντί να πάει στο σχολείο που είναι περισσότερο ασφαλής. Μετά από αυτό που μάθαμε στο μάτι, νομίζω ότι σκεφτούν πάρα πολύ. Εντάξει. Είναι ένα θέμα. Και μέχρι τώρα, μέχρι προχτές, δεν είχαν ανοίξει τα σχολεία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά με τη Ζάκυνθο. Ευτυχώς πήγαν καλά όλα τα πράγματα. Θα πάμε να δούμε σήμερα, αφού είδαμε μία ποικιλία την προηγούμενη φορά. Θα πάμε να δούμε τώρα σήμερα, θα πούμε σε ένα μάθημα πολύ πιο ειδικό. Θα δούμε τα τσουνάμι του 2011 που εκδηλώθηκαν στην Ιαπωνία. Ένα παγκόσμιο γεγονός το οποίο έχει πολλά πλεονεκτήματα να το δούμε. Γιατί εκδηλώθηκε ένα σεισμός της τάξης των 9 βαθμών. Στη συνέχεια, μαζί με το σεισμό, εκδηλώθηκε το μεγάλο τσουνάμι που θυμόμαστε όλοι, το 2011. Αυτό, ουσιαστικά, μαζί με τεράστιες κατολυσίες κτλ. Αλλά παράλληλα, το κυρίαρχο θέμα που προέκυψε από αυτό το γεγονός ήταν η πυρηνική καταστροφή σε Φουκουσίμα. Και από τότε, βεβαίως, αρχίζει η εποχή των λεγόμενων NAT, τέκτατο φυσικός και τεχνολογικός κίνδυνος, των φυσικών καταστροφών, που μπαίνουμε πια σε μια νέα εποχή, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο σύνθετα, εμπλέκονται όλα μαζί και χρειάζονται και νέες μεθοδολογίες αντιμετώπισης και διαχείρισης. Λοιπόν, θα δούμε, θα περάσουμε σιγά σιγά όλα αυτά τα φαινόμενα. Ένα λεπτό, λάθος. Έλα, άνοιξε. Είναι βαριά τα αρχεία και... αυτό. Λοιπόν,
Τι έχει γίνει τώρα, έχει γίνει το εξής, όταν το συνδέω με τον... με το βίντεο πάνω, το βίντεο προβολέα, μου αλλάζει τη σειρά των εικονιδίων και ψάχνουμε να τα βρούμε κάθε φορά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τα τσουνάμι τα οποία εκδηλώθηκαν στις 11 Μαρτίου του 2011. Ένα γεγονός τεράστιο, παγκόσμιο γεγονός, το οποίο απασχόλησε βέβαια την παγκόσμια κοινή γνώμη για πολλούς μήνες. Γιατί, επαναλαμβάνω, είχαμε να κάνουμε με ένα τεράστιο σεισμό, ένα τσουνάμι πρωτόγνωρο που δεν είχαμε ξανά βιώσει τουλάχιστον τα τελευταία εκατοντάδες χρόνια. Συνοδάει φαινόμενα στην ακτογραμμή και βέβαια το κυρίαρχο φαινόμενο που συζητήθηκε τότε και μας απασχολεί ακόμα και μέχρι σήμερα είναι η πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα. Ο σεισμός και το τσουνάμι είχαν επίπτωση στο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στη Φουκουσίμα. Εκεί λοιπόν κάποια συστήματα από αυτά καταστράφηκαν, δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν την παραγωγή ενέργειας αλλά ούτε και τον αντιδραστήρα, με αποτέλεσμα ο αντιδραστήρας να αρχίσει σιγά σιγά να θερμαίνεται και έφτασε στα όρια της έκρηξης. Έγινε η έκρηξη σε έναν από τους αντιδραστήρες, αλλά ευτυχώς για τυχαίους λόγους και πάλι μπόρεσαν οι Ιάπωνες με αυτοθυσία να σταματήσουν τη διαρροή πυρηνικής ενέργειας και να σταματήσουν και τη διαδικασία λειτουργίας στις άλλες μονάδες του πυρηνικού σταθμού. Υπόψη ότι στην ίδια ακτογραμμή ήταν άλλοι 11 πυρηνικοί σταθμοί. Εάν δηλαδή θα υπήρχε μια γενικότερη καταστροφή στον ένα σταθμό στη Φουκουσίμα και οι άλλοι σταθμοί θα αντιμετώπιζαν τέτοιο πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα κυρίαρχο φυσικό γεγονός. Ένα γεγονός το οποίο το τσουνάμι ουσιαστικά τι είναι η ιαπωνική λέξη, το τσου σημαίνει λιμάνι και το νάμι σημαίνει κύμα, δηλαδή κύμα του λιμανιού. Γιατί το ονόμασαν έτσι? Γιατί κυρίως οι καταστροφές στην παλιά Ιαπωνία από τσουνάμι γινόταν μέσα στα λιμάνια και θα δούμε γιατί. Όχι βέβαια πως δεν γίνονται και σε περιοχές έξω από τα λιμάνια, αλλά κυρίαρχα τότε γινόταν μέσα στα λιμάνια οι καταστροφές. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα μεγάλο γεγονός, πώς μπορεί να εκδηλωθεί ένα τσουνάμι. Ένα τσουνάμι μπορεί να εκδηλωθεί με μία διατάραξη στον πυθμένα. Στον πυθμένα της θάλασσας. Έτσι λοιπόν, η διατάραξη αυτή στον πυθμένα της θάλασσας επηρεάζει όλη τη στήλη νερού που είναι από πάνω. Δημιουργείται ένα πρώτο ύψωμα στο νερό ή μία υποβύθιση στο νερό, ανάλογα το μηχανισμό που έχουμε που σπάει ο πυθμένας. Και αυτό δημιουργεί τα κύματα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μία περίπτωση όπου δύο πλάκες, τις βλέπετε εδώ στην αρχή, λιθοσφαιρικές πλάκες, έτσι, σπάνε, η μία πάει πάνω στην άλλη, δημιουργεί αυτή εδώ πέρα την ανύψωση στην επιφάνεια του νερού και στη συνέχεια το κύμα εξαπλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Βάζουμε πλάκες εδώ γιατί η πλάκα συνήθως όταν έχουμε να κάνουμε ένα σεισμό πλάκας, στα όρια της πλάκας είναι μεγάλος σεισμός, οπότε εκεί πια έχουμε τα μεγάλα τσουνάμι. Τσουνάμι εκδηλώθηκε και στην Ζάκυνθο προχθές, αλλά ήταν πολύ μικρό, ήταν της τάξης των 40 εκατοστών μετρημένο, έτσι στην Κυπαρισία και στην Ζαχάρο και στο Κατάκολο, αλλά ήταν ο σεισμός πολύ μικρός. Τσουνάμι αξιοπρεπές, θα το έλεγε κανένας, περιμένω από σεισμό πάνω από 7-7,5. Και κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό της τάξης των 8-8,5 και 9. Τότε αρχίζει πια και παίρνει το τσουνάμι τεράστιες διαστάσεις. Βέβαια, σημαντικό ρόλο παίζει το βάθος του πυθμένα, παίζει ο χώρος που αναπτύσσεται, παίζει η διάρθρωση της στεριάς και παίζει και ρόλο μεγάλο η λεγόμενη κατευθυντικότητα, δηλαδή προς τα που πάει.
αν δηλαδή έχει ανοιχτή θάλασσα μπροστά ή έχει εμπόδια ή έχει οτιδήποτε τέτοια πράγματα τα οποία ουσιαστικά παίζουν μεγάλο ρόλο στη διασπορά και στο ύψος του τσουνάμι. Λοιπόν, τι τσουνάμι έχουμε στους ιστορικούς χρόνους. Από το 1900 μέχρι το 2000, όχι στους ιστορικούς χρόνους, από το 1900, τα τελευταία δηλαδή 100 τόσα χρόνια. Έχουμε αυτό το τσουνάμι, εδώ, με μέγεθος 8,8, έχουμε μικρότερα, έχουμε απάνω στα νησιά, τα αλαιότερα νησιά, επίσης ένα μεγάλο τσουνάμι από σεισμό 9. Στη συνέχεια έχουμε στη Χιλή το μεγάλο τσουνάμι το 1960 που είχαν... Μπα, μικρούλης ήταν. Λοιπόν, κυρίως τα μεγάλα τσουνάμι τα έχουμε στα όρια των πλακών εκεί που έχουμε και μεγάλους σεισμούς. Ο κυρίαρχος σεισμός ήταν το 9,6 με το τσουνάμι στη Χιλή το 1960. Μετά είχαμε στην Αλάσκα επίσης με 9,2. Μετά στην Ινδονησία το 2004. Και στη συνέχεια έχουμε κάποια μικρότερα τσουνάμι και δεν περιγράφεται εδώ το τσουνάμι του 2011. Το οποίο επίσης προήλθε από ένα σεισμό 9, είναι δηλαδή κάπου εδώ το τσουνάμι στην Ιαπωνία. Έχουμε ένα ιστορικό τσουνάμι δηλαδή σε διάφορα σημεία του κόσμου. Όλα αυτά αναπτύχθηκαν σε όρια λιθοσφαιρικών πλακών. Είχαμε και πολύ μικρότερα, αλλά όχι στα όρια πάνω ή αντιστοιχίζονται με μικρότερους σεισμούς. Δηλαδή στην ΚΟ είχαμε 1 μέτρο τσουνάμι με 6,4 πέρυσι. Εντάξει. Επίσης, έχουμε τσουνάμι τα οποία δεν καταγράφονται. Και βέβαια δεν έχουμε πλήρη εικόνα γιατί δεν έχουμε την ιστορική διαδρομή πριν το 1900. Το πρώτο μεγάλο τσουνάμι το οποίο αναπτύχθηκε σε όλο τον κόσμο παγκόσμια είναι και είναι γνωστό. Είναι το τσουνάμι που έγινε το 1640 με 1644 π.Χ. στη Σαντορίνη, με την έκρηξη του εφεστίου της Σαντορίνης. Το τσουνάμι εκτός από διατάρξη των πυθμένα μπορεί να προέρθει είτε από υπόγεια κατολίσθηση μεγάλη, είτε από έκρηξη ηφαιστείου. Το πιο μεγάλο τσουνάμι λοιπόν που ουσιαστικά εξαπλώθηκε σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο ήταν το τσουνάμι που έγινε μαζί με την έκρηξη και την κατάρρευση του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Λοιπόν, αυτά είναι τα λεγόμενα ιστορικά τσουνάμι. Είναι και το τσουνάμι στο Κρατώα, τον 17ο αιώνα, που περιγράφεται πάρα πολύ καλά. Είναι μεγάλες αυτές, μεγάλα γεγονότα τα οποία έχουν πλήξει τον πλανήτη. Λοιπόν, τα πιο γνωστά λοιπόν τσουνάμι είναι αυτά που σας περιέγραψα, τη Σαντορίνης εδώ, έτσι, το 16ο π.Χ. αιώνα. Είναι της Λισαβόνας, έτσι, το 1755, που εκεί σεισμός, τσουνάμι και φωτιά κατέστρεψαν ολοσχερό στη Λισαβόνα. Είναι ένα τσουνάμι και σεισμός που άλλαξαν την παγκόσμια ιστορία και την άλλαξαν γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε πως μία φυσική καταστροφή δεν δράσα φυσική καταστροφή, δράσαν ευεργέτημα για πολλά άλλα πράγματα. Με βάση λοιπόν το σεισμό, το τσουνάμι και την πυρκαγιά της Λισαβόνας άλλαξε η ιστορία της Ευρώπης γιατί γκρεμίστηκε ο καθολικισμός. Γκρεμίστηκε η Ιερά Εξέταση από το τσουνάμι στη Λισαβόνα. Από το τσουνάμι στη Λισαβόνα υπάρχει ένα τρομερό βιβλίο που έχει γράψει ένας Πορτογάλος όπου εξηγεί πως βήμα-βήμα τα γεγονότα αυτά ανέτρεψαν τον καθολικισμό, ανέτρεψαν την Ιερά Εξέταση και μπήκαμε πλέον σε Ευρώπη στο διαφωτισμό και στην ελευθερία. Μέχρι το 1755 ο καθολικισμός στην Ευρώπη ήταν ό,τι είναι ο Ισλαμισμός και το ISIS στη Μέση Ανατολή. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίναν με βασανιστήρια. Έτσι. Πολύ γνωστοί επιστήμονες και λόγοι κτλ. Κτλ. Δεν ήταν μόνο η πειρά. Αν δείτε πώς θανατώνανε αυτούς που ήταν αντιφρονούντες στον καθολικισμό, στη θρησκεία δηλαδή, έτσι, και πήγαιναν να βγάλουν μια ιδέα προς τα έξω, στη Λισαβόνα περιγράφει σαφώς πώς θανατωνόταν αυτοί που είχαν καταδικαστεί από την Ιερά Εξέταση. Σε τροχό απάνω, τους περνούσαν από φωτιά, ένα από τα βασανιστήρια που υπάρχουν, και στη συνέχεια τους συνέθλιβαν.
Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα στην ISIS που έκανε με τον αποκεφαλισμό κτλ. Είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έκανε η Ιερά Εξέταση. Και ο παπισμός και ο καθολικισμός. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο στρατηγός Ντε Καρβάλιο, που αντιλήφθηκε, ήταν μια φοβερή προσωπικότητα, ξεπάστρεψε όλων τους καθολικούς, τους παπάδες και τους, όλους τους υποτακτικούς του Πάπα και μέσα από τη διαδικασία το φαινόμενο δεν είναι φαινόμενο που έρχεται να μας τιμωρήσει από το Θεό, αλλά είναι φυσικό φαινόμενο που πρέπει να ανταπεξέλθουμε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ανέτρεψε όλο το σκηνικό. Και πέρασε σταδιακά η Ευρώπη στο διαφωτισμό. Και δεν είναι τυχαίο για την εξέλιξη της ιστορίας των θρησκειών ότι ο μωμεθανισμός εμφανίστηκε 600 χρόνια, στο 600 μετά Χριστόν. Έτσι. Άρα 600 χρόνια αφότου εμφανίστηκε ο χριστιανισμός. Εάν προσθέσεις το 1750, κάπου εκεί, 500-600 χρόνια, έτσι, θα δει ότι η διαδρομή της θρησκείας των Ισλαμιστών και του Μεθανισμού είναι ακριβώς η ίδια. Δηλαδή, εκεί που έφτασε ο χριστιανισμός στην Ιερά Εξέταση, φτάσανε και οι Ισλαμιστές σε μια δική τους αντίστοιχη διαδικασία. Λοιπόν, να μην τα πολυλογούμε. Ο σεισμός λοιπόν στη Λισαβόνα, αν θέλετε, είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που... Έτσι λέγεται. Ο μεγάλος σεισμός. Αλλά μπορώ να σας δώσω και το συγγραφέα. Δεν έχει να κάνει με σεισμούς και τα λοιπά, απλώς μόνο είναι πολύ περιγραφικό και περιγράφει πάρα πολύ καλά, το διαβάζετε απνευστή αυτό, έτσι. Δηλαδή, άμα αρχίσετε μέχρι το τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσετε στη μέση. Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Θα το βγάλω στην ανάρτηση. Ο μεγάλος σεισμός είναι, το έχει γράψει ένας δημοσιογράφος συγγραφέας. Πορτογάλος. Λοιπόν. Και ένα από τα βασανιστήρια που χρησιμοποιούμε σαν λέξη σήμερα είναι το έφαγε στραπάτσο. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Ο πισάκο ήταν κομμένο και του κρεμούσαν από το ταβάνι με αποτέλεσμα σιγά σιγά να γυρίσουν τα χέρια του πίσω. Ναι, στραπάτσο. Πολύ ευφύ βασανιστήρια οι χριστιανοί. Έτσι. Ο Νεύτωνας και οι άλλοι ήτανε, τους είχαν στην μπούκα, γιατί ήτανε άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν μπροστά και ό,τι πιο καλό υπήρχε από επιστημονικής άποψης και μυαλό ανοιχτό, είτε με ιδέες, είτε σε επιστήμη και τεχνική κτλ. Κτλ. Τον καθαρίζανε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο σεισμός και το τσουνάμι στην Καμψάκα, στα Αλεώτια νησιά, στη Χιλή το 1960. Εκεί είναι το φοβερό ότι χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν να φωτογραφίσουν το τσουνάμι καθώς ερχόταν από τον ωκεανό και τους πήρε μπάλα όλους μέσα το κύμα. Εδώ στην Αλάσκα ολόκληρα τρένα έχουν, σειρμοί τρένων έχουν μετακινηθεί. Στον Ινδικό ωκεανό το 2004, όσοι θυμόσαστε, με τους 270.000 νεκρούς. Και βέβαια εδώ στη Χιλή ξανά το 2010, ένα αρκετά μεγάλο τσουνάμι. Και στην Ιαπωνία το 2011, το τεράστιο τσουνάμι που κατέστρεψε τα πάντα, δηλαδή κατέστρεψε ουσιαστικά την ακτή της βόρειας Ιαπωνίας. Μέχρι το 2011 δεν υπήρχε κλίμακα τσουνάμι. Υπήρχε κάποια κλίμακα υποτυπώδης. Θεωρήσαμε λοιπόν μετά από αυτά που είχαμε δει και στην Ινδονησία και στη Χιλή και στην Ιαπωνία, να βγάλουμε ένα μέτρο για τα τσουνάμι. Δηλαδή, πόσο όπως έχουμε στους σεισμούς την ένταση του Μερκάλι, ξέρω εγώ παράδειγμα, ή του EMS, όχι τα μεγέθη. Τα μεγέθη είναι από 0 μέχρι 9 και είναι σε ρίχτερ ουσιαστικά. Έτσι. Το αποτέλεσμα του σεισμού είναι η ένταση, που είναι ουσιαστικά τώρα το EMS, είναι η Ευρωπαϊκή Μακροσεισμική Σκάλα. Έτσι. Το Μερκάλι, αυτό που λέγανε παλιά. Λοιπόν, θεωρήσαμε σκόπιμο λοιπόν, να βγάλουμε μια κλίμακα που να αντιπροσωπεύει ζημιές από τσουνάμι που δεν υπήρχε. Είναι η IAI της 2012, που λαμβάνει υπόψη κάποια αντικειμενικά κριτήρια στο να προσδιορίσεις τις ζημιές που υπάρχουν στην παραλία. Και αυτό είναι η κλίμακα που έχει επικρατήσει διεθνώς τώρα. Τη βγάλαμε εμείς εδώ από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Ανδριαδάκης που θα σας κάνει στη συνέχεια μάθημα, η Κωστάκη, η Ελίνα, που είναι εδώ η Ελίνα, δεν είναι εδώ η Ελίνα.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από το 1 μέχρι το 12, όπως αντιλαμβάνεστε, προχωρώντας από το 1, στο 1 είναι οι ζημιές αδιόρατες, στο 12 είναι ολική καταστροφή, τέτοια καταστροφή είχαμε στην Ιαπωνία, αλλά όμως όχι σε όλη την Ιαπωνία, γιατί σε άλλες περιοχές η κλίμακα, ξέρω εγώ, ήταν 8, σε άλλες 9, σε άλλες 10, 11 και σε πολλές περιοχές έφτανε το 12. Δηλαδή, ενώ το μέγεθος του σεισμού είναι 1 και το μέγεθος είναι αυτό που εκφράζεται με ρίχτερ ή με επιφανειακό μέγεθος ή οτιδήποτε άλλο, είναι δηλαδή 6, 5,5. Και αυτό ισχύει για παντού. Δεν είναι διαφοροποιημένο. Η ένταση εδώ στην Αθήνα μπορεί να είναι 8, στο Λουτράκι μπορεί να είναι 7 ή 6 ή 5, ξέρω εγώ, στη Σαρονίδα. Έτσι. Η ένταση δηλαδή περιγράφει τα αποτελέσματα, που τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται από θέση σε θέση. Έτσι λοιπόν και με το τσουνάμι έχουμε από 1 ως 12, είναι αντίστοιχη διαδικασία της EMS αυτή, δηλαδή να συμβαδίζουν οι εντάσεις του σεισμού με τις εντάσεις του τσουνάμι. Έχουμε λοιπόν κάποια κριτήρια, που το πρώτο κριτήριο είναι τα αποτελέσματα του φαινομένου, δηλαδή, όχι τα αποτελέσματα, συγγνώμη, το μέγεθος του ίδιου του φαινομένου, έτσι, το πόσο ψηλό είναι το κύμα, το πόσο μπαίνει μέσα στην ξηρά, όλα αυτά είναι παράμετροι που μπορεί κάποιος να τα εκτιμήσει και στη συνέχεια να, εδώ στην, παραδείγματος χάρη στην Αλάσκα, κοιτάξτε να δείτε πόσο μπήκε το μαύρο, είναι αυτό που μπήκε η θάλασσα. Στα Τόγκα 6,2. Πού είναι τα Τόγκα στο νότιο ελληνικό. Πάμε. Θα σας πω κάποια στιγμή στο διάλειμμα μετά την ιστορία με την Ινδονησία. Λοιπόν, λοιπόν, βλέπετε πόσο είναι η διείζηση μέσα στην ξηρά. Το ύψος που φτάνει σε κάθε μία περιοχή, το ύψος που φτάνει σε κάθε μία περιοχή είναι διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο. Μπροστά μπορεί να είναι πολύ, πίσω μπορεί να είναι λίγο ή το αντίθετο. Εδώ έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο, το ισόγειο. Ο πρώτος όροφος δεν κατάλαβε απολύτως τίποτα. Έτσι, δεν υπάρχουν ζημιές στο δεύτερο όροφο. Εδώ βλέπετε, εδώ έγινε χαμός κάτω. Εδώ είναι οι καρέκλες άθικτες απάνω. Είναι 4-5 μέτρα εδώ πέρα. Εδώ είναι πάνω από το κεφάλι μου, ουσιαστικά μέχρι εδώ, μέχρι τα κεραμίδια. Έτσι. Λοιπόν, εδώ όμως είναι 32 μέτρα. Εντάξει. Εδώ είναι 28 μέτρα. Πάνω από τη θάλασσα. Το πώς, βέβαια, έχει να κάνει με το πόσο μεγάλο είναι ο σεισμός, πόσο μεγάλο είναι το κύμα στην πηγή, αλλά στη συνέχεια, καθώς προσβάλλει προς την ξηρά περιοχές, διαφοροποιείται ανάλογα με μεγέθη. Δηλαδή, μπορεί να είναι στην ακτογραμμία πάνω να είναι 4 μέτρα, αλλά να είναι η μορφολογία της ξηράς έτσι και να μαζευτεί το κύμα και από 4 μέτρα να γίνει 14 εδώ πέρα απάνω. Ή να μπει σε έναν κόλπο μέσα, όπως θα δούμε μετά, που έχει, είναι σε ανοιχτή θάλασσα ο κόλπος, ανοιχτός προς τη θάλασσα, να έρθει το τσουνάμι από τη μία μεριά και να, καθώς μπαίνει μέσα στον κόλπο, σιγά σιγά η μάζα αυτή να βρίσκει στένομα και να παίρνει σε ύψος. Το είδαμε αυτό πολλές φορές. Εδώ έφτασε ουσιαστικά τα 35 μέτρα στην Ονακάουα. Εδώ έφτασε μέσα 1.300 μέτρα, υπάρχει άλλη περίπτωση που έφτασε 7 χιλιόμετρα. Όταν είναι παιδινή η περιοχή. Λοιπόν, εδώ τα 28, τα 33, είναι πολύ εύκολο να το δεις σε τι υψόμετρο είναι. Μάλιστα, όταν είχα πάει εγώ στην Ονακάουα, νόμιζα ότι κάνει λάθος το υψόμετρο που είχα ο χάρτης και παίρνω τηλέφωνο εδώ και λέω, ρε παιδιά, είμαι στο τάδε σημείο συνδεδεγμένες, δέστε τι υψόμετρο είναι ακριβώς. Και μου λένε, είναι 37 μέτρα το συγκεκριμένο υψόμετρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν το ύψος και πόσο μπαίνει μέσα είναι μία ολόκληρη διαδικασία. Το τι αποτελέσματα έχει στους κατοίκους, το πόσα θύματα είναι, επίσης μπορούν να μετρηθούν και να συμβάλλουν στον υπολογισμό της σκάλας. Βλέπετε εδώ ότι εδώ είναι ένα σχολείο. Τα παιδάκια θα πηγαίνανε εδώ με το τσουνάμι. Σε ένα ύψος της τάξης των 18 μέτρων πάνω από τη θάλασσα. Το τσουνάμι όμως εδώ έφτασε 44 μέτρα. Και τα παιδιά από αυτό το σχολείο θα δούμε, δεν ξέρω αν σας έδειξα την προηγούμενη φορά εικόνες, σκοτώθηκαν όλα, πνίγηκαν όλα. Και βέβαια εδώ είναι οι τσάντες τους που απέμειναν και τις μάζεψαν για λόγους έτσι να τις βρουν οι συγγενείς. Λοιπόν, οι επιπτώσεις ουσιαστικά είναι ένα στοιχείο που δείχνει το μέγεθος ενός τσουνάμι.
Εδώ είναι στην Ινδονησία, εκεί έχανε κανένα το μέτρημα. 270.000 νεκροί. Έτσι δεν ήταν ούτε ένας ούτε δύο. Το αποτέλεσμα που έχει σε κινούμενα αντικείμενα το ίδιο το τσουνάμι προσμετράται στη σκάλα, στην κλίμακα. Αν βγάζει, αν κουνάει τα πλοία, αν τα βγάζει έξω από τη στεριά, αν τα πάει πολύ μέσα, τα αυτοκίνητα, εμποροκυβώτια, πλοία μέσα στην ξηρά, μέσα στην πόλη εδώ πέρα, τα παρέσσερα χιλιόμετρα μακριά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο για να δούμε, να συνυπολογίσουμε την ένταση του τσουνάμι. Εδώ βλέπετε ότι πραγματικά μεγάλες μετακινήσεις. Στην Αλάσκα το 1964, όπου παρέσυρε ολόκληρους σειρμούς τρένων. Εδώ ένα πλοίο το οποίο το πήγε και το απέθεσε πάνω σε μια σκεπή. Εδώ ένα άλλο πλοίο πάνω σε μια οικοδομή. Το πόσο μέσα μπαίνει είναι ένα σημαντικό πράγμα. Και επίσης το τι ζημιές κάνει στις υποδομές. Βλέπετε εδώ σε υποδομές, σε δρόμους, σε τυχεία, σε κατασκευές, σε λιμάνια. Το τι ζημιές κάνει, αυτές οι ζημιές αποτιμούνται σε σιδηροδρομικές γραμμές, εντάξει, σε οδικούς άξονες και ούτω καθεξής. Αυτά όλα λοιπόν είναι στοιχεία που συνυπολογίζουμε στο μέγεθος ενός τσουνάμι. Το τι επιπτώσεις έχει το τσουνάμι στο περιβάλλον, προσμετρώνται και αυτές. Είναι πολύ σημαντικές από απλές μερικές φορές από αλλαγή του τοπίου, από απόθεση κάποιων πραγμάτων, αλλά και στη συνέχεια πάμε σε πιο δύσκολα πράγματα, δηλαδή καταστροφή βιομηχανιών και ιδίως όταν είναι αυτές οι βιομηχανίες, χημικές βιομηχανίες και παίρνουν και φωτιά κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τσουνάμι με φωτιά δεν το ξέραμε. Εύλογα στο μυαλό μας λέγαμε ότι εντάξει, φωτιά σβήνει από το νερό, δεν έχει φωτιά. Και το κυρίαρχο πράγμα που είδαμε και τώρα στην Ινδονησία ήταν ότι με την εκδήλωση του τσουνάμι εκδηλώνονται φωτιές. Και τις φωτιές αυτές βέβαια τις παρασέρνει το νερό, γιατί είναι στοιχεία που επιπλέον και αυτά αναφλέγονται για διαφόρους λόγους. Και μάλιστα στην Ιαπωνία κάνανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να σβήσουν μία φωτιά από ένα δάσος που είχε μεταφερθεί η φωτιά στο δάσος από μία κεγόμενη δεξαμενή. Παραλίγο να κεγόταν μία τεράστια περιοχή. Έτσι, από το τσουνάμι. Ναι. Εκεί πια είναι τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Βέβαια, η ρήπανση που προκαλούν. Εδώ έχουν αρχίσει και συμπλέκονται στο περιβάλλον αυτά που λέμε και για τις τεχνολογικές καταστροφές. Δηλαδή, φυσική καταστροφή ή τεχνολογική καταστροφή. Κοιτάξτε, εδώ είναι το τσουνάμι τα παρασέρνει και τα διαλύει όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει κάτι άθικτο. Δηλαδή, είναι τεράστιες οι δυνάμεις οι οποίες εξασκούνται. Και θα δούμε μετά, βλέπετε εδώ πώς άλλαξε η μορφολογία. Αυτό είναι στο Καολά. Είναι στο Μπάντα Ατζέκ, στην Ινδονησία που είχαμε πάει το 2004. Εδώ είναι η περιοχή πριν το τσουνάμι. Κοιτάξτε να δείτε τι έμεινε κάτω. Δεν έμεινε τίποτα απολύτως. Πέρασε το τσουνάμι από πάνω. Εδώ ήταν μια περιοχή στα Pipi Island, έτσι δεν είναι ονομαστή παραλία. Και κοιτάξτε πώς ήταν πριν το τσουνάμι και πώς είναι μετά. Από εδώ, το 2004, 26 το μηνός Δεκεμβρίου, την επόμενη των Χριστουγέννων που έγινε το τσουνάμι, εδώ ήταν δύο φίλες μου στα Pipi και ήμουν ο πρώτος που έμαθα στην Ελλάδα για το τσουνάμι. Γυρίσαν στην Ελλάδα πίσω κακήν κακός μετά μία εβδομάδα. Τις είχα βρει μάλιστα στην Πατόγκου κάτω. Όταν εγώ πήγαινα και αυτές ερχότανε με ένα σορτζάκι μόνο, δεν υπήρχε τίποτα άλλο, ούτε διαβατήριο, ούτε τίποτα. Τα είχαν χάσει όλα. Λοιπόν, εδώ σε μία άλλη περιοχή, πάλι στην Ινδονησία, κοιτάξτε να δείτε τι έχει γίνει. Εδώ είναι τα πιο ακριβά ξενοδοχεία. Χίλτον, Σέρατον κτλ. Έτσι. Κοιτάξτε τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Από αυτούς τους 270.000. Κάπου 50.000 ήταν Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, Ιαπωνέζοι τουρίστες. Λοιπόν, βέβαια εδώ έχουν γυριστεί πάρα πολλά έργα, δεν ξέρω αν έχετε δει τα έργα που έχουν γυριστεί για το τσουνάμι, αλλά έχει γυριστεί ένα περίφημο έργο που το είδα προχτές, που έχει να κάνει με την αξιοποίηση της γης μετά. Γιατί, ναι μεν, ήταν ξενοδοχειακές μονάδες, καταστράφηκαν αυτές, αλλά καταστράφηκε συνολικά και η οικονομία της χώρας. Με αποτέλεσμα, οι ξενοδοχειακές μονάδες αυτές στη συνέχεια, αντί να γίνουν όπως ήταν, επεκτάθηκαν και τους τα πήραν όλα. Δεν άφησαν τίποτα. Γιατί τους βρήκαν στην ανάγκη απάνω. Και βέβαια,
Αυτές οι μονάδες, αν καταστραφεί ένα ξενοδοχείο, δεν έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, φανταστείτε τα Hilton, Sheraton κτλ. Σιγά τώρα έχουν 200 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. Είχαν ένα και καταστράφηκε, κάνανε 10 εκεί όμως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ είναι άλλες περιπτώσεις όπου ολόκληρες περιοχές έχουν εξαφανιστεί και οι τελευταίες επιπτώσεις, η τελευταία κατηγορία μάλλον των επιπτώσεων από τα τσουνάμι είναι επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον, δηλαδή σε κατασκευές, και εκεί πια έχουμε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια και το περιβάλλον είναι ενδιαφέρον, δεν το συζητάμε, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εδώ βλέπουμε ζημιές σε κατασκευές ξύλινες, πάση περιπτώσει μη ανθεκτικές κατασκευές. Αυτές είναι και οι πιο εύκολες, μικρές ζημιές. Γιατί ήταν μικρό και η ένταση του τσουνάμι. Εδώ αρχίζει και χοντρένει το πράγμα. Έτσι, βλέπουμε ξύλινα σπίτια και τα λοιπά που έχουν καταστραφεί όλος καιρός. Πάμε παρακάτω, μπαίνουμε σε σπίτια πιο ανθεκτικά, δηλαδή με σκελετό, με φέροντα οργανισμό. Εκείνο που παρατηρήσαμε ήταν το εξής, ότι ο φέρον οργανισμός στις πιο πολλές φορές ανταπεξέρχεται όταν δεν είναι μεγάλη η προέλαση του τσουνάμι. Όλα τα άλλα στοιχεία όμως καταστρέφονται. Και κυρίως καταστρέφονται οι τείχοι. Οι τείχοι οι οποίοι αρχίζουν και εκτοξεύονται πολλές φορές. Δηλαδή, όπως είναι τουριστικές περιοχές, φανταστείτε σε μια περιοχή της Ελλάδας που είναι η τουριστική περιοχή και έχει το δρόμο μπροστά. Έχει και τα μαγαζιά που κάνουν βόλτα οι τουρίστες μπροστά στην παραλία. Αυτά έχουν βιτρίνες μπροστά. Όταν έρθει το τσουνάμι, τις βιτρίνες εύκολα τις πάει. Μπαίνοντας στο μαγαζί όμως ο όγκος του νερού, βρίσκει αδιέξοδο συνήθως από την πίσω πλευρά. Και εκεί η τυχοποιία σκάει σαν να είναι βόμβα μέσα στο μαγαζί ή στην οικοδομή. Δηλαδή έχουμε βρει τυχοποιίες εμείς στην Ινδονησία 300 μέτρα μακριά παρασυρμένες. Δηλαδή η τυχοποιία που είναι πίσω, επειδή είναι εύκολο να παρασυρθεί, συσσωρεύεται και σκάει ο τείχος. Δεν είναι το κάθε μέτρο κυβικό νερού, έτσι. Δεν είναι απλά το νεράκι που προτσουρίζουμε και κάνουμε χαρούλες, έτσι. Είναι ένας τόνος. Είναι μία μάζα 1000 κιλά, έτσι. Όταν έχουμε 10, λέω, τόνους, 10 κυβικά νερό, είναι 10 τόνοι. Φανταστείτε τους 10 τόνους αυτούς τι δύναμη έχουν. Είναι σαν να πάει ένα φορτηγό και να σκάει απάνω. Έτσι, δεν είναι απλό. Λοιπόν, και κοιτάξτε τι έγινε. Πηγαίνοντας στα κτίρια, έσκασε το τσουνάμι πάνω σε αυτά τα κτίρια. Έτσι. Εδώ ένα κτίριο παρασυρμένο, εδώ αναποδογυρισμένο. Εδώ ξεθεμελιώθηκε. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Δηλαδή, μέχρι τώρα λαμβάναμε υπόψη μας στον αντισεισμικό κανονισμό τις πλευρικές τάσεις και δυνάμεις. Ποτέ δεν λάβαμε υπόψη μας την άνοση. Εδώ τι γινότανε, πήγαινε, έβρισκε την αντίσταση, αλλά δεν έβρισκε την αντίσταση του κτηρίου, που μπορεί να ήταν υπολογισμένη. Το νερό το σήκωνε πάνω, οπότε η αντίσταση πήγαινε περίπατο. Και το παρέστρινε ή το κατέστρεφε. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι κτίριο με πασάλους, που είναι από τα πιο έτσι, ανθεκτικά κτίρια, το σήκωσε το κτίριο και το πήγε αλλού. Λοιπόν, εδώ βέβαια δεν έμεινε ούτε ο πλεισμένος σκυρότημα ούτε τίποτα, γιατί είχε μεγάλη ένταση. Εδώ βλέπετε άλλες περιπτώσεις βλαβών, έτσι, σε μεταλλικές κατασκευές, και ενώ περιμέναμε οι μεταλλικές κατασκευές να ήταν και οι πιο ανθεκτικές κατασκευές, τελικά αποδείχθηκαν στην πράξη πιο ευάλωτες. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια ολόκληρη κατασκευή, η οποία τσαλακώθηκε. Εδώ κοιτάξτε να δείτε τι έχει γίνει. Εδώ κοιτάξτε ο οργανισμός, ο σιδερένιος οπλισμός τι έχει γίνει. Εδώ ένα κτίριο το οποίο παρασύρθηκε επίσης. Και βέβαια εδώ είναι ο όλεθρος των κτηρίων από μεταλλικά κτίρια, τα οποία είναι τα πιο ανθεκτικά έτσι που υπάρχουν. Γιατί τα μεταλλικά κτίρια αντέχουν σε σεισμό, τελικά αποδείχθηκε ότι δεν αντέχουν σε τσουνάμι. Δεν αντέχουν σε πλευρικές τάσεις όπως είναι αυτή ένα τσουνάμι. Και επειδή διαλύονται τα επιμέρους στοιχεία, στη συνέχεια διαλύεται και ο οργανισμός. Λοιπόν, αυτά λοιπόν με την κλίμακα. Έχουμε να κάνουμε μια κλίμακα η οποία αποτυπωμένη φαίνεται εδώ πέρα στο Ισινομάτσι, μια πόλη 2 εκατομμυρίων. Βλέπετε που είναι το κόκκινο, είναι οι πιο μεγάλες καταστροφές,
Στη συνέχεια έχουμε τις πιο μικρές κτλ. Αλλά με ένα ενιαίο τρόπο που σας έδειξα καταγραφής. Ε, θέλει κάποιος κάτι. Λοιπόν, με ένα ενιαίο τρόπο καταγραφής. Αυτό τι σημαίνει. Δηλαδή το κάνουμε, έχουμε μια ωραία εικόνα, είδαμε την καταστροφή, είδαμε τη διαβάθμιση που υπήρχε. Αυτό όμως πού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, πέρα από την περιγραφή. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο και το πιο πολύτιμο στοιχείο που παίρνουν πια οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες όλο τον κόσμο για να υπολογίσουν τα ασφαλίστρα. Δηλαδή, με ειδικές μεθοδολογίες μπορούμε να δούμε εδώ πού θα αναπτυχθούν όλα αυτά τα φαινόμενα, όχι μόνο από τσουνάμι και από σεισμό και από άλλα θέματα, και με βάση αυτές τις ζώνες, τις μικροζώνες, καταλήγουν στο να διαμορφώσουν το ύψος των ασφαλίστρων. Το ύψος των ασφαλίστρων πια σε όλο τον κόσμο δεν διαμορφώνεται ένα χώρο, ένα περιοχή κτλ. Διαμορφώνεται με βάση πιο λεπτομερείς μελέτες, οι οποίες γίνονται έτσι ώστε να μειώσουν την επισφάλεια που έχουν οι εταιρείες. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι τα τσουνάμι. Βλέπετε εδώ πώς συγκρούνται οι πλάκες. Και πάμε τώρα να δούμε το τσουνάμι της Ιαπωνίας αναλυτικά. Λοιπόν, έχουμε το επίκεντρο εδώ, εντάξει. Έχουμε τη μετακίνηση ολόκληρη της Ιαπωνίας, φαίνεται εδώ τα ανοίσματα προς τον Ειρηνικό ωκεανό, δηλαδή έγινε η σύνθλιψη, η Ιαπωνία ήταν από εδώ, ο ωκεανός από εδώ και η Ιαπωνία πήγε πάνω στον Ειρηνικό ωκεανό. Το κύμα τσουνάμι που εξαπλώθηκε, εδώ είναι Αμερική, Νότια Αμερική, Αυστραλία κτλ., εξαπλώθηκε σε όλο τον Ειρηνικό ωκεανό. Έτσι. Λοιπόν, η επιπτώση, το ρήγμα αυτό που προκάλεσε το σεισμό, το επίκεντρο, η περιοχή με κόκκινο που καταστράφηκε τελείως. Εδώ το κύμα τσουνάμι από μια προσομοίωση που έχουν βγάλει οι Ιάπωνες την ώρα που πλήττει τις ακτές της Βόρειας Ιαπωνίας. Αεροδρόμια, αεροδρόμιο του Σεντάι τελειωμένο για 3 μήνες. Καταστράφηκε από το κύμα. Όταν μάλιστα ήθελα να πάω μετά 3 μέρες στο τσουνάμι και ενώ λειτουργούσε η Φουκουσίνα, έχω ένα πολύ εξειδικευμένο φίλο πράκτορα που μου βγάζει εισιτήριο, όχι γιατί το Σεντάι δεν δεχόταν αεροπλάνα, για Τόκιο. Αλλά ο τύπος μου βγάζει επιστροφή και από Τόκιο και από Οζάκα. Και μου λέει το εξής, εάν σκάσει η Φουκουσίμα, το αεροδρόμιο του Τόκιο δεν θα λειτουργήσει, οπότε θα πάει στην Οζάκα για να έρθεις πίσω. Γιατί είχαν εγκλωβιστεί τότε, θυμάστε, κάτι Γερμανία κτλ. Λοιπόν, να το κύμα το μεγάλο. Φτάσαμε στο αποκορύφωμα, δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε με το κορυφαίο τσουνάμι. Πόσο όμως, μπαίνουμε λίγο στα διαχειριστικά πλέον, όχι στην περιγραφή του φαινομένου. Λοιπόν, εδώ λοιπόν 2:45 έγινε το τσουνάμι. 2:50 είχε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που διέκοψε την παροχή ρεύματος στα πιο μεγάλα εργοστάσια, στα τρένα υψηλών ταχυτήτων, τα πάντα. Λοιπόν, 2:57 άρχισαν οι πρώτες απογειώσεις αεροπλάνων για να δουν τι συμβαίνει στην περιοχή. 3:15 είχαμε σε όλο τον κόσμο εικόνα στην τηλεόραση του τι συμβαίνει και το πώς προελάβει το τσουνάμι. Εμείς στο παλιό μεταπτυχιακό που είχαμε ήταν 10 η ώρα το πρωί και το βλέπουμε Σάββατο, θυμάμαι, στην τηλεόραση. Το πιο ωραίο μάθημα που είχε γίνει καμία φορά, δηλαδή να βλέπεις το γεγονός. Εντάξει. 600 χιλιόμετρα την ώρα. Στον ανοιχτό ωκεανό. Μετά άρχισε και... Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αμέσως μετά αναπτύχθηκε μια τεράστια διασωστική επιχείρηση που πήραν μέρος οι πάντες στην Ιαπωνία. Από αεροπορία, στρατό, ναυτικό, εθελοντικές οργανώσεις, τα πάντα δηλαδή. Η Ιαπωνία μπήκε μέσα σε 5 λεπτά μπήκε σε μια άλλη τελείως λειτουργία, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ακριβώς το χρονολόγιο, να μην χάνουμε χρόνο. Πότε κοπήκαν τα τρένα, εδώ κάτω δεξιά είναι τα τρένα, τα υψηλών ταχυτήτων που φαίνονται. Βλέπετε και το χρονολόγιο εκεί πέρα, με δευτερόλεπτα, έτσι. Λοιπόν, άμεσα παρασχέθηκε διεθνής βοήθεια. Βλέπετε εδώ τις χώρες και πού πήγανε οι αποστολές των χωρών. Τα περνάω λίγα και γρήγορα. Σχέδια ετοιμότητας και τα λοιπά, διάσωσης, καλά δεν το συζητάμε. Βλέπετε εδώ μια περιοχή χωρισμένη
σε τετραγωνάκια. Ο καθένα, η κάθε μία εθελοντική οργάνωση είχε 5-10 τετράγωνα στην ευθύνη της, πήγαινε σε αυτή την περιοχή. Βλέπετε πώς χωριζόταν η περιοχή σε τομείς ευθύνης. Έτσι, εσύ θα πας εδώ, εσύ θα πας εκεί, εκ των προτέρων καθορισμένα κτλ. Όχι να ψαχνόμαστε. Έτσι. Και αυτό είναι στη Βόρεια Ιαπωνία, δηλαδή σε μία ακτογραμμή από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Για να σας δώσω να καταλάβετε, έτσι. Η μισή Βόρειος Ιαπωνία πλήγει από τσουνάμι. Λοιπόν, άρα λοιπόν σχέδια εκ των προτέρων καθορισμένα, τεράστιες διασωστικές επιχειρήσεις και από τους Ιάπωνες και από τις άλλες ομάδες που συνέτρεξαν, στρατός βέβαια βοηθάει γιατί αυτό το δόγμα που πάμε και εμείς τώρα να περάσουμε μέσα και το έχουμε περάσει, γιατί το μεγάλο σφάλμα έγινε μετά τη Χούντα. Δεν ήθελε κανένα στρατό στα πόδια του, γιατί την προσομοίαζε με τη Χούντα. Και μέχρι το 2000 τόσο, ο στρατός δεν εμπλεκόταν σε αυτά. Έτσι, που έχει τεράστιες δυνάμεις και δυνατότητες και προσωπικό. Τώρα εμπλέκεται και τώρα κάνουμε προσπάθειες να είναι σε πλήρη επιχειρησιακή εμπλοκή ο στρατός. Τεράστιες διασωστικές επιχειρήσεις, γιατί δεν ήταν μόνο στην Ξηρά. Όταν αποχώρησε το κύμα τσουνάμι, τους πήρε όλα στη θάλασσα μέσα. Έτσι, και έπρεπε να αναπτυχθούν ένα γεροντάκι, βέβαια το βρήκαν 3 μήνες μετά μέσα στη θάλασσα. Έτσι. Λοιπόν, να αυτός εδώ πέρα. Όχι 3 μήνες μετά, αρκετές εβδομάδες μετά. Ήταν απάνω σε μια σκεπή που επέπλε, στοϊκός και χωρίς να διαμαρτύρεται πουθενά, οι Ιάπωνες βέβαια. Έτσι. Την είχε αράξει εκεί πέρα και κάποια στιγμή πέρασε ένα πολεμικό πλοίο μέσα στον ωκεανό και το μάζεψε. Εντάξει. Να το σκάτω. Λοιπόν. Ο άλλος που έπεσε μέσα στη θάλασσα για να σώσει ένα σκυλάκι που παρασύρθηκε. Σας δείχνω εικόνες. Απλά και μόνο κάνω σχολιασμό σε μερικές. Βλέπετε την ουρά εδώ πέρα πάνω. Θα υπήρχε πουθενά εδώ τέτοια ουρά στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Χαρτόκουτα εκεί πέρα, μέσα στα στάδια κτλ. Κάναν την ιδιοκτησία τους αυτοί χωρίς να τους βλέπουν οι άλλοι μέσα στο στάδιο. Ποια. Που είχε πάνω σε ένα κτίριο σως. Α, το σώσ, όχι, δεν προϋπήρχε. Είναι αυτό που λες, εδώ. Αυτό εδώ πέρα. Ναι. Όταν κάτω ήταν θύματα και τα λοιπά και χρειαζόταν βοήθεια για να τους δουν τα ελικόπτερα, πηγαίνανε στην ταράτσα και κάνανε διάφορα σχεδιάκια, με σεντόνια, με ό,τι βρίσκανε. Το κύριο φαίνεται ότι είναι... ναι. Δεν έχει παρισμιά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, βλέπετε εδώ. Αλλάζει το τοπίο συνολικά, έτσι. Χιλιάδες νεκροί. Ένα σύστημα τεράστιο αναζήτησης των νεκρών. Και εδώ βλέπετε το λιμάνι του Τόκιο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το λιμάνι του Τόκιο. Αυτό εδώ πέρα όλο είναι, να σας πω, ίσα ο Κορινθιακός. Γύρω-γύρω. Από τον Πάτρα, Λουτράκι και ξανά πάλι πίσω. Τέτοιο είναι το μέγεθος του λιμανιού του Τόκιο. Έχουν σύστημα που ενώ τα πλοία ήταν αραγμένα, φαίνονται εδώ αραγμένα τα πλοία στα ντόκα πάνω για να ξεφορτώσουν και να φορτώσουν, με το που γίνονται τσουνάμι, επειδή αυτά τα πλοία κινδυνεύουν, βασικά θα καταστραφούν όταν είναι δίπλα στο λιμάνι, βγαίνουν έξω στην ξηρά κτλ. Υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρες προειδοποίησης των πλοίων που τους λέει φευγάτε και πάτε στη μέση του κόλπου. Όπου είναι ο μικρότερος κίνδυνος, γιατί αν είναι στις άκρες του κόλπου, είναι εκεί όπου θα πληγούν τα πλοία, θα βγουν στη στεριά. Και ερχόμαστε βέβαια στο θέμα της Φουκουσίμα, όπου γιατί γίνεται η Φουκουσίμα. Βλέπετε τους άλλους σταθμούς που ήταν βόρεια και νότια κτλ. Γιατί γίνεται η Φουκουσίμα. Η Φουκουσίμα έγινε γιατί. Είναι αυτό που φοβόμασταν όλοι και φοβόμαστε όλοι σε μελλοντικά γεγονότα. Για την πυρηνική ενέργεια ειδικά. Έλα μου. Μία. Ναι. Από τη στιγμή που γνωρίζουν ότι υπάρχουν εμβόλια, για ποιο λόγο δεν γινόντουσαν, δεν έχουν κατασκευαστεί τελικά εργοστάσια από την άλλη πλευρά της Ιαπωνίας. Όχι, αυτό το ρήγμα ήταν μέσα στη θάλασσα. Ναι, η Ιαπωνία είναι όμως από τη μία πλευρά. Το ρήγμα είναι μέσα στη θάλασσα. Έτσι. Δηλαδή εδώ το όριο των πλακών είναι νότια της Κρήτης. Έτσι. Φαντάσου την Κρήτη σαν η Ιαπωνία, οπότε που να, δεν είχαν άλλο χώρο. Ήταν η μεγάλη σύγκρουση είναι στα 90 χιλιόμετρα ανατολικά της Ιαπωνίας. Οπότε δεν διχοτομούσε την Ιαπωνία. Και εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι απλό, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το εργοστάσιο της Φουκουσίμας. Η Φουκουσίμα πώς καταστράφηκε. Καταστράφηκε από το εξής. Όταν ήρθαν τα τσουνάμι, το εργοστάσιο της πυρηνικής ενέργειας χρειαζόταν μεγάλα ποσά νερού για να ψύχει τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Έτσι.
Λοιπόν, σε κάποια σωλήνα από αυτούς που έπαιρνε νερό και τον έβγαζε ξανά πάλι έξω, μπήκαν σκουπίδια, φράκαρε, πήγαν στην Αγγλία, καταστράφηκε η Αγγλία, δεν λειτουργήσαν και τα εφεδρικά συστήματα, δεν υπήρχε ψήξη στον πυρηνικό αντιδραστήρα και άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Ανεβαίνοντας όμως η θερμοκρασία, άρχισε να λιώνει το περίβλημα των πυρηνικών καυσίμων. Και εκεί, αν το προλάβεις πριν, έχει καλώς, αν δεν το προλάβεις, γίνεται το ολοκαύτωμα. Εδώ το προλάβανε την τελευταία στιγμή. Και αυτό έγινε στον ένα αντιδραστήρα. Και πήγε να γίνει και στους τέσσερους υπόλοιπους. Θυμόσαστε που είχε γίνει ένα πουφ έτσι μεγάλο κτλ. Να το φέρνει το. Αλλά αυτό και μόνο, δηλαδή, μόνο και μόνο αυτή η μικρή έκρηξη που έγινε, όχι στα καύσιμα τα ίδια, αλλά σε περιβάλλοντα στοιχεία, αυτή είναι ικανή να μολύνει την περιοχή που θα δούμε, να το πουφ. Αυτό το είδα εγώ. Ήμουν στο ξενοδοχείο στο Τόκιο και φάνηκε, γιατί ήταν στα 80 χιλιόμετρα μακριά. Λοιπόν, αυτό έφτανε ουσιαστικά να διαχύσει την πυρηνική ενέργεια σε όλο τον κόσμο. Φανταστείτε να βγαίναν για τα καύσιμα, έτσι. Λοιπόν, και αχρίστευσε την περιοχή για τα επόμενα 450 χρόνια. Σε 450 χρόνια η περιοχή δεν πλησιάζει άνθρωπος. Κάπου 120 χιλιόμετρα. Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, μάλιστα θυμάμαι έναν συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, τον έβλεπα στην τηλεόραση μετά και ήθελε, αντί να πει έγινε έκρηξη στον έναν αντιδραστήρα, λέει, είδαμε ένα πουφ, λέει, στον έναν αντιδραστήρα. Και λέει ο δημοσιογράφος, λέει, αυτό λέει, θα μπορούσε να γίνει και στους άλλους, και λέει ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη. Τα πουφς. Πολλά μαζί θα είχαν πολλές επιπτώσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μέτρα ασφαλείας τεράστια, έτσι, αποκλεισμοί περιοχών και τα λοιπά, και ενώσεις περιοχών χωρίς πολλά-πολλά, έτσι. Επίπεδο κινδύνου 5, εκεί είχαμε επίπεδο κινδύνου 5 στα τσουνάμι, 12, 5 στην πυρηνική ενέργεια, 12 στα τσουνάμι, 12 εντάσεις σεισμών, 9 βαθμοί, δηλαδή δεν υπήρχε πιο ακραίο γεγονός. Και αυτές είναι οι περιοχές που λέμε τώρα, δηλαδή αυτές οι περιοχές που με το κόκκινο είναι αυτές που για πάντα, δηλαδή για τα επόμενα 400 χρόνια, δεν θα μπορούν να προσεγγιστούν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για τη Φουκουσίμα και για την Ιαπωνία. Είχα βάλει τα στόχο μετά το 2011 κάθε χρόνο να πηγαίνω στην Ιαπωνία και πηγαίναμε μέχρι πρόπερση. Γιατί η πενταετία ήταν αυτή η οποία μέχρι το 18, δηλαδή 17 δηλαδή πέρυσι πήγαμε. Θα τους έπαιρνε μία πενταετία για να ανασυγκροτήσουν την περιοχή. Μία τεράστια περιοχή, έτσι. Λοιπόν, μέσα από ένα καλά συγκεκριμένο και καθορισμένο σχέδιο, το βλέπετε εδώ να μην αργούμε, για κάθε τομέα, για την παιδεία, για την υγεία, για τις υποδομές, για ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Πρόχειρες που δεν είναι πρόχειρες κατασκευές, μέχρι ότου να ολοκληρωθεί το πενταετές πρόγραμμα. Εδώ είναι οι επίγουσες κατασκευές για να στεγάσουν τον πληθυσμό, όχι μόνιμα. Εδώ είναι διάφορες δράσεις που έχουν διάφορο επίπεδο χρονικό, έτσι. Άλλες βλέπετε φτάνουν εδώ, άλλες συνεχίζονται, άλλες εδώ, άλλες εδώ. Και είναι από το ολοκληρωμένο σχέδιο ουσιαστικά που καταρτήσανε οι Ιάπωνες προκειμένου μέσα σε μία πενταετία να ανασυγκροτήσουν τις περιοχές. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, όχι εδώ, θα το δούμε μετά, έτσι, σχέδια ανασυγκρότησης και όλα αυτά τα σχετικά, το πώς θα καταστήσουν την περιοχή με αναχώματα λιγότερο ευάλωτη σε μελλοντικά τσουνάμι. Εδώ αναπτύχθηκε το δόγμα ότι όταν κάνεις την αποκατάσταση μιας περιοχής, δεν κοιτάς μόνο να αποκαταστήσεις την περιοχή και να την κάνεις όπως ήταν πριν. Το δόγμα είναι το εξής, να την κάνεις όπως ήταν πριν, αλλά πολύ πιο ασφαλή. Δηλαδή, μέσα από τα έργα που θα κάνεις για την αποκατάσταση, η περιοχή να είναι και πιο ασφαλής περιοχή. Εκεί είναι το θέμα, δηλαδή στη φάση της αποκατάστασης. Και εδώ είναι μερικές εικόνες που σας δείχνω, πού θα ήταν οι καταστροφές μέχρι τώρα και πώς θα τις περιορίζανε με τα έργα, ποια έργα όμως, τα έργα της ανασύνταξης. Φαίνεται εδώ διάφορες, for disaster prevention, to disaster mitigation, έτσι. Κλασικές περιπτώσεις. Λοιπόν, και μιλάμε τώρα για ολόκληρες πόλεις, έτσι.
Αυτό είναι ένα τεράστιο λιμάνι με τεράστια δύο λιμάνια, δύο πόλεις, οι οποίες καταστράφηκαν, ισοπεδώθηκαν ολοσχερός. Και βλέπετε εδώ πώς είναι. Έτσι. Το μεγάλο πρόβλημα, εδώ σχολεία και τα λοιπά, καταλαβαίνετε, σε κάθε πόλη θα αφήναν ένα κτίριο κατεστραμμένο σαν μουσείο του τσουνάμι. Έτσι. Ιδίως αυτά τα κτίρια που παρασύρθηκαν και τα λοιπά θα τα αφήνανε σε κάθε πόλη ένα κτίριο, χωρίς να το πειράξουν καθόλου, για να θυμούνται το τσουνάμι. Και το μεγάλο πρόβλημα που βλέπει τη δυσκολία του εγχειρήματος είναι αυτό που θα σας δείξω και τώρα και τελειώνω και πάμε να δούμε κανένα βίντεο. Ή αν κουραστήκατε, σταματάμε λιγάκι και βλέπουμε μετά τα βίντεο, τα οποία είναι όλα τα λεφτά. Είναι το εξής. Κοιτάξτε μια τυπική πόλη που αναπτύσσεται εδώ. Ωραία. Ήταν μια πόλη 30, 40, 50, 60 χιλιάδων κατοίκων. Ωραία. Ήρθε το τσουνάμι, την κατέστρεψε, αλλά παράλληλα το τσουνάμι κατέλαβε, διεύρωσε και ένα κομμάτι της ξηράς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν εμείς πάμε να ξανακάνουμε πάλι την πόλη, έχουμε λιγότερο χώρο. Για να πάμε προς τα πίσω, δεν έχουμε περιθώρια. Γιατί η Ιαπωνία είναι στενή χώρη, γι' αυτό είναι και τόσο, πηγαίνει τόσο σε ύψος, κατασκευές. Γιατί είναι στενή χώρη, δηλαδή ο χώρος που είναι για δόμηση είναι περιορισμένος, δεν είναι ανεξάντλητος. Άρα λοιπόν, μέσα σε λιγότερο χώρο πρέπει να σχεδιάσουμε τη νέα πόλη. Που αυτή η νέα πόλη να είναι και πιο ασφαλής πόλη. Τι έγινε λοιπόν? Αντί να έχουμε κρίσιμες υπηρεσίες στα όρια της θάλασσας, στην ακτογραμμή, τις κρίσιμες υπηρεσίες που θα είναι και οι πιο επικίνδυνες να πληγούνε, τις πάμε πίσω. Έτσι. Εδώ είναι ένα τέτοιο διάγραμμα. Μπροστά αφήνουμε χώρους ανοιχτούς και χώρους που δεν συγκεντρώνουν κόσμο. Επίσης, μέσα στο πολεοδομικό αυτό σχέδιο το καινούριο, έχουμε προβλέψει να έχουμε πιο πολλούς χώρους συγκέντρωσης και πιο πολλές δυνατότητες διαφυγής. Γιατί μεγάλα θέματα προέκυψαν ότι δεν μπορούσαν να διαφύγουν οι κάτοικοι μέσα από τις πόλεις. Όπως το μάτι το δικό μας, βέβαια εκεί δεν παίρνουν αυτοκίνητα, εκεί με τα πόδια. Θα σας δείξω βίντεο μετά που τρέχει κάποιος και τον προλαβαίνει το τσουνάμι και τον παίρνει. Έτσι. Τα αυτοκίνητα δε όλα είναι παλαιοθρία. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να επανασχεδιάσουμε την πόλη, λειτουργίες πόλης, αλλά να είμαστε πιο ασφαλείς μέσα σε αυτή την πόλη. Και βέβαια να αποκαταστήσουμε υποδομές που βλέπουμε εδώ πέρα, να αποκαταστήσουμε ένα σωρό πράγματα. Και εδώ είχα βίντεο, αλλά δεν τα δείχνουμε τώρα. Εδώ είναι η τελευταία φορά που είχαμε πάει με την κυρία Ναδουλάκη και την κυρία την Χρύση από τον ΟΑΣΠ. Να δούμε. Εδώ είναι σε ένα σχολείο που καταστράφηκε ολοσχερός και τα παιδάκια σκοτώθηκαν. Έχουν βάλει αυτό το αγαρματάκι σαν μνημείο. Και βέβαια πηγαίνουν οι γονείς, όσοι από τους γονείς έχουν διασωθεί εντωμεταξύ από τα παιδιά, και δίνουν το αγαλματάκι να μην κρυώνει στο υποτίθεται το χειμώνα. Αυτά είναι τα πλάνα ανασυγκρότησης της πόλης, το Ισινομάκι. Είναι 250.000 κάτοικοι. Σε λιγότερο χώρο να σχεδιάσουν πιο ασφαλή πόλη. Και βέβαια κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν τα ψηλά κτίρια εκένωσης, δηλαδή έχουν σχεδιάσει ψηλά κτίρια σε κάθε μία περιοχή, μελετημένα όμως κτίρια, που όταν γίνει τσουνάμι να ανεβαίνουν πάνω οι κάτοικοι, για να μην υφίστανται τις συνέπειες κάτω. Έτσι. Αυτά τα κτίρια είναι σε τέτοια διάσταση, σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους, που έχουν υπολογίσει χρόνο προειδοποίησης, χρόνο που θα πάρει είδηση κάποιος κάτοικος το τσουνάμι, και πόσο χρόνο πρέπει να πάει σε αυτό το κτίριο. Και έχουν κάνει ομόκεντρους κύκλους και λέει ότι μέσα σε 5 λεφτά, 10 λεφτά ξέρω εγώ, θα πρέπει να πάει στο κτίριο αυτό. Και αυτό ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού. Δηλαδή σε πράγματα τα οποία εμείς ούτε καν φανταζόμαστε, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα περνάω γρήγορα. Εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι από 60 πόλεις που καταστράφηκαν, τίποτα δεν πήγε χαμένο. Τίποτα. Ούτε η παραμικρή πλαστική μπάλα. Είχαν τεράστια βουνά με πλαστικά, με καλώδια, με ξύλα, με τσιμέντο, με σίδερα, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τους ορούς, με αυτοκίνητα κτλ. Τα οποία, κοιτάξτε να δείτε, εδώ η πόλη πριν
Όχι, συγγνώμη. Εδώ κατεστραμμένη είναι η Ονάγκαουα αυτή. Για να δω αν έχω προηγούμενη φωτογραφία. Όχι, δεν έχω. Εδώ είναι κατεστραμμένη η πόλη από το τσουνάμι. Και στην άλλη φωτογραφία αριστερά είναι ξερισμένα τα πάντα. Έχουν πάρει τα πάντα. Δεν έχουν αφήσει ούτε ένα βελόνι, που λέει ο λόγος. Και πάνε να χαράξουν τώρα καινούριο πολεοδομικό ιστό, καινούριους δρόμους, έτσι ώστε να αρχίσει να ξανακτίζεται η πόλη. Εδώ σε εμάς είχαμε μία βρύσα πέρυσι στη Λέσβο, με 100 σπίτια τα οποία είχαν καταστραφεί και τους είχα πει από αυτά τα 100 σπίτια, τα 150 που ήταν, τα 50, έτσι κι αλλιώς δεν ανήκουν σε κανέναν, οι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονται. Γκρεμίστε τα. Εντάξει. Να ανοίξει ο χώρος μέσα στον οικισμό. Ένας οικισμός, φοβερός οικισμός, παραδοσιακός οικισμός, με 700 κατοίκους περίπου. Έτσι. Γκρεμίστε 50 σπίτια να ανοίξει λιγάκι το χωριό. Να πάρει ένα στο χωριό. Έτσι κι αλλιώς ούτε κατοικούνται, ούτε ανήκαν σε κανέναν. Πάει αυτό. Τα επόμενα 100 σπίτια που θέλανε επισκευή, τι κάνουμε, κάνουμε το εξής. Φωτογραφίζουμε τα σπίτια για να μην αλλάξει η φυσιογνωμία του οικισμού. Και στη συνέχεια πάμε και από τα σπίτια, παίρνουμε τα κύρια στοιχεία από τις προσώψεις, που ήταν κάτι μοναδική, ηφαιστειακή λύθη, διακοσμημένη, χαραγμένη απάνω κτλ. Δηλαδή το κάθε σπίτι είχε στην πρόσωψη, ήταν φοβερές προσώψεις με τα τοπικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, με τα κυανόκρανα πάνω, με τα παράθυρα κτλ. Λοιπόν, φωτογραφίστε αυτά, αριθμίστε τα, έχουμε ένα χώρο εκτός οικισμού, να τα αποθέσουμε εκεί και για αυτά τα 100 σπίτια, που πόσο ήταν το ποσό για να κτίσεις 100 σπίτια, 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 100.000 το κάθε σπίτι, παραπάνω δεν θα πήγαινε, έτσι μικρά σπίτια ήταν. Αυτά τα 10 εκατομμύρια ουσιαστικά να αρχίσει να γίνονται τα σπίτια, αλλά να μην αλλοιωθεί ο οικισμός, να έχουν την πρόσωψη την ίδια, έτσι. Μέχρι τώρα δαπανήθηκαν 45 εκατομμύρια και δεν υπάρχει ένα σπίτι το οποίο να έχει φτιαχτεί στη βρύση. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ξυρίστηκε νέο πολεοδομικό σχέδιο, νέα τα πάντα, κρατώντας τα λιμάνια. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ ήταν η παλιά δέστρα. Με την καθίζηση της περιοχής, γιατί υπήρχε μια γενική καθίζηση στην περιοχή. Έτσι, το λιμάνι μπήκε μέσα. Και έχουν τώρα εδώ κτίσει ένα μέτρο προς τα πάνω, το καινούργιο λιμάνι, τη δέστρα την άφησαν μέσα βέβαια, το οποίο λειτουργεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά με την Ιαπωνία, ένα φοβερό, δηλαδή τρομερό παράδειγμα προς μίμηση, και όχι μίμηση σε έναν οικισμό 2-3, αλλά σε μια μεγάλη κλίμακα καταστροφής. Αλλά βέβαια η Ιαπωνία είναι η Ιαπωνία, έτσι δεν είναι Ελλάδα, ούτε τίποτα άλλο. Αυτή είναι η Ιαπωνία και εδώ είναι ο ωκεανός, έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο ωκεανός, ο Ειρηνικός ωκεανός, και εδώ αρχίζει η πλάκα της Ιαπωνίας. Της Ασίας, όπως τη λέμε, έτσι. Λοιπόν, ο σεισμός γίνεται εδώ στην πλάκα και κοιτάξτε να δείτε τη διαδοχή των γεγονότων, έτσι, μέσα από ένα προσωμείωμα. Σκάει ο σεισμός. Και κοιτάξτε τα ανίσματα πώς διαμορφώνονται εδώ πέρα. Και το πώς οδεύουν τα κύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, τα σεισμικά κύματα. Λοιπόν, σκάει ο σεισμός εδώ. Έτσι. Κοιτάξτε τις μετακινήσεις, πώς πάνε οι μετακινήσεις μία πλάκα πάνω στην άλλη. Και αυτά τα βελάκια εδώ πέρα ουσιαστικά είναι με το δείγμα αυτό που είναι 15 μέτρα, ουσιαστικά έγινε μία μετακίνηση περίπου 20 μέτρων. Της μίας πλάκας πάνω στην άλλη. Ωραία. Της Ιαπωνικής πλάκας πάνω στην πλάκα του ωκεανού. Το ξαναβάζω πάλι. Σκάει ο σεισμός. Σκάει ο σεισμός. Εδώ. Στην πλάκα και μεταφέρεται η κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Και εδώ, ενώ ο ωκεανός ουσιαστικά παραμένει σταθερός, δηλαδή πάει προς τα δυτικά, η μεγαλύτερη κίνηση γίνεται στο πάνω κομμάτι που πάει προς ανατολικά όλη η Ιαπωνία. Γιατί βυθίστηκαν τα λιμάνια όμως, αν και τα ανίσματα αυτά έχουν μία κατακόρυφη συνιστόσα πολύ ισχυρή, γιατί όπως
βλέπετε σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, αντί να έχουμε προς τα πάνω συνιστώσεις, έχουμε λίγο προς τα κάτω. Δηλαδή, καθώς πάει η πλάκα, εδώ υψώνεται και από την πίσω μεριά κάνει αυτό το πράγμα. Κάθεται. Γι' αυτό δικαιολογείται η βύθιση των λιμανιών. Γιατί όλοι λέγανε, μα πώς, αφού η μία πλάκα πάει πάνω στην άλλη, πώς βυθίζονται τα λιμάνια. Μα είναι στο κομμάτι που κάνει και ελαφρά περιστροφή. Λοιπόν, αυτό είναι το simulation που έχουν κάνει. Λοιπόν, εδώ είναι ένα άλλο simulation. Εδώ είναι η πλάκα, εδώ είναι ο Ειρηνικός ωκεανός. Εδώ είναι η πλάκα της Ιαπωνίας, της Ασίας δηλαδή. Εδώ είναι εδώ που είχαμε πάει στο Σαπόρο προχθές, όχι προχθές, πριν δύο μήνες, που έγινε ο σεισμός. Αυτό είναι το νησί, το Σαπόρο εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, και εδώ έγινε η θράψη. Το όριο της πλάκας στον ωκεανό, εδώ, και από κάτω, όπως ήταν το όριο εδώ πέρα, ο σεισμός έγινε εδώ. Έγινε δηλαδή δυτικά του όριου. Δηλαδή εδώ, που άρχισε ο σεισμός, που άρχισε το τσουνάμι, είναι λίγο δυτικά του όριου. Γιατί είναι δυτικά το όριο, γιατί το όριο είναι έτσι, είναι εδώ. Ο σεισμός έγινε κάπου εδώ, που τριφτήκαν οι πλάκες. Εντάξει, γι' αυτό εμφανίζεται έτσι. Το ξαναβλέπουμε πάλι. Να το ευχαριστηθούμε. Κοιτάξτε εδώ πώς προσβάλλει την ακτή το τσουνάμι. Σιγά σιγά. Έρχεται το μεγάλο κύμα. Από το Σαπόρο απάνω μέχρι το Τόκιο κάτω. Εδώ είναι περίπου η Οζάκα. Και κοιτάξτε πώς προελάβει σιγά σιγά το τμήμα, το κύμα. Σκάει, το ξαναπάμε πάλι. Έτσι, σκάει εδώ πέρα ο πυθμένας. Αρχίζει και υψώνεται το κύμα προς αυτή την κατεύθυνση και αυτή την κατεύθυνση δεν διαδίδεται γιατί είναι επιμήκυς κατεύθυνση. Στην εγκάρσια κατεύθυνση διαδίδεται. Και σιγά σιγά προσεγγίζει αυτές τις Ιαπωνίες. Έτσι. Αυτό είναι στα 11 λεφτά, 12 λεφτά, 13 λεφτά, 15, 14 λεφτά και ούτω καθεξής. Φαίνονται εδώ πέρα τα μιλήσει εικόνα. Λοιπόν, και φαίνεται πώς μπαίνει μέσα στα κολπάκια εδώ πέρα. Τα είδαμε και προηγουμένως. Αυτός ο κόρπος εδώ πέρα αρχικά παραμένει ανέπαφος, αλλά στη συνέχεια έρχονται τα κύματα και πλημμυρίζει αυτός. Εδώ ήταν το αεροδρόμιο του Σεντάι που σας έδειξα που πλημμύρισε. Εδώ. Αυτά. Λοιπόν, και πάμε τώρα και σε άλλα φιλμάκια. Ναι. Όχι στα 50 λεφτά. Όχι, όχι. Όχι, η προειδοποίηση έγινε στα 5 στα 5 και στα 10 ήρθε ο συναγερμός για τον κόσμο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα φιλμάκια, όχι προσομοιώσεις. Τσουνάμι. Βίντεο επιλογή. Τότε έκανε κάποιες πολύ ωραίες εκπομπές. Μία εκπομπή ο Τσίμας είχε κάνει. Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 25 χρόνια. Πόσο περνούν οι μέρες για να διχειρώνται. Ιαπωνία 2011. Ο άνθρωπος βρίσκεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με ένα συνδυασμό φυσικής και τεχνολογικής καταστροφής. Ένας μεγάλος Ιάπωνας δημιουργός, ο Κουροσάβα, προειδοποιούσε με μια ταινία του 1990 τους συμπατριώτες του ότι αυτό το όνειρο μπορεί να γίνει φιάλτης. Αποδείχθηκε πως είχε δίκιο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το σινεμά προανάγγελε μια πυρηνική καταστροφή. Το 1979 μια αμερικανική ταινία, Το σύνδρομο της Κίνας, με τον Τζακ Λέμον και την Τζέιν Φόντα, είχε ως θέμα ένα φανταστικό πυρηνικό δυστύχημα σε ένα φανταστικό εργοστάσιο. Ένα μόλις χρόνο αργότερα, το 1980, το δυστύχημα συνέβη στα αλήθεια, στο εργοστάσιο Three Mile Island, στην Πενσιλβάνια, των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έπειτα, χωρίς καμιά κινηματογραφική ταινία να την έχει προαναγγείλει, η πυρηνική απειλή
χτύπησε και τη δική μας πόρτα. Το προχωράει λιγάκι. Η διεθνής κοινή γνώμη ανησυχεί για τη σημασία και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα πυρηνικό δυστύχημα στη ζωή των ανθρώπων, για το οποίο δεν ήξεραν τίποτε. Εδώ είναι το Τσερνομπίλ περιγράφει. Ποιος είναι σαν παιδιά τότε από το Τάσιο. Είμαι βέβαιο. For new nuclear builds. Η κατοική του πυρηνικής ενέργειας. Είναι γνωστό ότι δίνει μεγάλους σεισμούς. Είναι περίπτωση του πυρηνικού εργοστασίου που η Τουρκία σχεδιάζει να χτίσει στο Ακούγιου, βορειοανατολικά της Ρόδου και του Καστελόριζου. Φιλοσοφικά ενδιαφέροντα. Τον δεύτερο Ρώσο της Γάβδου. Όμως... Η μαμά... Υπήρχε... Που... Τοπική... Λοιπόν, αυτή είναι από το τζίμα. Η παιδική μας ηλικία τέλειωσε... κάπου ήταν με... Έχει φοβερό ενδιαφέρον. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Α, κοιτάξτε εδώ, του σκάει η εκπομπή. Στα βάθη του Ειρηνικού ωκεανού, 135 χιλιόμετρα μακριά από τις βορειοανατολικές ακτές της Ιαπωνίας, συντελείται μία ακόμη μοιραία γεωλογική κίνηση. Η τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού υποχωρεί κάτω από την τεκτονική πλάκα της Βόρειας Αμερικής. Η απότομη αυτή κίνηση δημιουργεί λάθος το πέμπτο μεγαλύτερο σεισμό από το 1900. Δεν προλάβουμε να το διορθώσουμε τότε. Καταγράφουν τον ανατριχιαστικό ήχο που βγαίνει από τα έγκατα της γης. Αλλά μιλάμε, οι άνθρωποι έχουν εξοπλισμό, έτσι, δεν το συζητάμε. Ο παγκόσμιος σεισμός των 9 Ρίχτερ συνταράζει την Ιαπωνία. Όλοι προσπαθούν να καλυφθούν ή τρέχουν να βγουν σε υπαίθριο χώρο. Κοιτάξτε αυτό που βγαίνει χωρίς να κοιτάξει του πέφτει από το κεφάλι. Υπουργικό Συμβούλιο εδώ, ε. Η ψυχραιμία που δείχνουν οι Ιάπωνες δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του πολιτισμού τους. Βιώνουν κάθε χρόνο σεισμούς ισχυρούς. Έχουν μάθει να προφυλάσσονται και έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα. Τρόμο. Βέβαια, είναι ο πρώτος σεισμός τόσο μεγάλος της τάξης του 9, ενώ αρκετά της τάξης του 8 έχουν συμβεί. Αλλά μην ξεχνάμε ότι 8 από 9 είναι περίπου 35 φορές μικρότερος 8 από τον 9. Περάσει 20 λεπτά, το δυναμεί σχεδόν με την. Παίρνει μαζί της και την υπηρετική πλάκα. Σκεφτείτε. Κοιτάξτε το πλοίο που έχει. Από τη μία μεριά θα διασχίσει όλο τον Ειρηνικό για να καταλήξει στη δυτική ακτογραμμή. 10 λεπτών ενός τετάρτου 20 λεπτών, ανάλογα με την περιοχή. Αντιστοιχεί στην. Στον επίλογο της καταστροφής που αποτελειώνει όλα αυτά που δίνει να καταστρέψει δύο προηγούμενες φάσεις. Έτσι λοιπόν βλέπαμε ανθρώπους, βλέπαμε αυτοκίνητα τα οποία έτρεχαν για να προλάβουν να ξεφύγουν από τα κύματα και δεν τα κατάφερναν. Η ταχύτητα όταν φτάσει στη σειρά και τι, πάρα μέσα μισή. Μειώνεται λιγάκι, αλλά εξακολουθεί να είναι μια πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και ας μην ξεχνάμε ότι... Λοιπόν, να δούμε και ένα-δυο ακόμα φιλμάκια, επιλογή.
Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πολύ σημαντικό. Εδώ δες. Εδώ είναι η απευθείας μετάδοση που κάνουν όλα τα μέσα ενημέρωσης της Ιαπωνίας, που συνδέονται αυτόματα ότι όταν γίνει κάτι, όλα τα μέσα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κτλ. Συνδέονται με τον έλεγχο το κεντρικό, που τους μεταδίδει πληροφορίες. Ακυρώνονται όλα τα προγράμματα αυτόματα. Και εδώ είναι οι πληροφορίες που δίνουν τους κατοίκους από όλα τα μέσα ενημέρωσης, έτσι. Εδώ λέει δείχνει παράλληλα και εικόνα καθώς κατευθάνεται το τσουνάμι. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Μία από τις πολλές φάσεις που έχουμε, έτσι. Μετά το Μάρτιο, 9 Μαρτίου 20 που γύρισα πίσω, για 2 μήνες αναλύαμε τα βίντεο που υπήρχαν. Και μπορέσαμε και απομονώσαμε θέματα και στοιχεία, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά. Από κάπου 150 ώρες βίντεο, αναλυτική μελέτη. Βέβαια, στη συνέχεια βγαίναν και άλλα βίντεο. Αλλά απομονώσαμε αυτά που θέλαμε να απομονώσουμε, ώστε να δούμε όλη τη φυσική διαργασία εξέλιξης του φαινομένου. Λοιπόν, εδώ είναι μία περίπτωση όπου έρχεται το τσουνάμι. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Παρασύρει, βέβαια είναι αυτή η πινακίδα που γράφει τα μέτρα τα αναμενών. Παρασύρει, έχετε ένα μαύρο υγρό ουσιαστικά είναι που παρασύρει τα πάντα. Κοιτάξτε την ταχύτητα μέσα στη στεριά τώρα. Είναι 2 χιλιόμετρα μέσα στη στεριά τώρα, έτσι. Λοιπόν, παρασύρει τα πάντα σπίτια, κοιτάξτε πώς τα παίρνει από εδώ. Ταχύτητα είναι τεράστια. Δεν μπορεί να τρέξει σε αυτοκίνητο, δεν το προλαβαίνει. Έτσι. Λοιπόν, όλη αυτή η μάζα που μεταφέρει τα πάντα μαζί. Δεν διασώζεται κανένας εδώ πέρα. Έτσι. Εδώ είναι το ποτάμι, ένα ποτάμι που τρέχει. Λοιπόν, και κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Φτάνει, αφού προελάβει χιλιόμετρα μέσα, εδώ είναι μια γέφυρα σε ένα ποτάμι που είναι εδώ. Εδώ είναι μια, το ανάχωμα του δρόμου που πάει να προσαρμοστεί στη γέφυρα. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα ανάχωμα εδώ πέρα μέσα και από εδώ μεριά. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Ενώ προχωράνε αυτά με μεγάλη ταχύτητα, φτάνει στο ανάχωμα εδώ. Σιγά σιγά φτάνει. Κοιτάξτε, θα εστιάσει τώρα να δούμε τι γίνεται. Εδώ είναι μερικά χιλιόμετρα μέσα, έτσι. Ένα αυτοκίνητο που έχει πάρει είδηση του γίνεται και ο οδηγός σταματάει εδώ πέρα. Αυτά είναι σε ταυτόχρονη μετάδοση από ελικόπτερο, έτσι. Λοιπόν, και κοιτάξτε, όταν φτάνει εδώ πέρα πια, αυτό σε λίγο ο οδηγός εδώ πέρα που ανέβηκε στην πλατφόρμα του φορτηγού δεν θα υπάρχει, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε όμως τι γίνεται εδώ πέρα. Γίνεται και γίνεται η στρόβλη αυτή που τα όποια αντικείμενα μεταφέρονται αυτούσια ουσιαστικά διαλύονται. Έτσι, σαν να περνάνε από ένα μήλο. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Κοιτάξτε τον οδηγό εδώ πέρα. Θα το δούμε μετά. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Από έναν άχωμα της τάξης των 5-10 μέτρων, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί συμπλέουν. Μία βαρκούλα εδώ πέρα την έχει σκαπουλάρει. Όλα αυτά γεμίζει και πέφτουν μέσα στο ποτάμι. Εδώ αλέθονται για δεύτερη φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση να σωθείς αν είσαι μέσα στο τσουνάμι, έτσι. Όχι από πνιγμό, σε διαλύει τελείως. Έτσι. Πέφτουν μέσα στο ποτάμι αφού κοσκινίζονται πάλι. Πάνε από την άλλη πλευρά του ποταμού, περνάνε ολόκληρο το ποτάμι και γίνεται υπερκέραση. Και αρχίζουν να προελάβουν τώρα από την άλλη μεριά του ποταμού. Αν... Και πάνε την άλλη μεριά του ποταμού τώρα, έτσι. Εδώ, αυτή είναι ανυποψίαστη. Παρασέρονται σπίτια, αυτοκίνητα κτλ. Φαίνονται εδώ κάποια αυτοκίνητα που προσπαθούν να διαφύγουν. Εδώ είναι αγροτικός χώρος, έτσι. Ενώ συνεχίζουν να μεταδίδουν πληροφορίες για το τσουνάμι. Και εδώ είναι το μέγιστο του ύψους που φτάνουν τα αναπεριοχή. Εδώ είναι οι περιοχές, έτσι. Και εδώ είναι η άφιξη. 3:50, 3:21, 3:33. Οι φωτιές που σας έλεγα προηγουμένως. Πέφτουν μέσα σε αυτό το αυλάκι. Περνάνε από την άλλη μεριά του αυλακιού.
Εδώ γίνεται άλλη μια σύνθλιψη ότι είναι σαν μήλος που αλέθει τα χοντρά, μετά τα πιο λεπτά και τελικά τα καταλήγει να είναι ομοιογενές το. Οι φωτιές που μεταφέρονται. Αυτό υπόψη σε live εκτέλεση, έτσι. Το παίρνουν πολυκόπτερα πάνω. Την ώρα του. Και αναμετάδοση, όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ έχω καμιά 18 βίντεο, τα οποία είναι βίντεο επιλογής από όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε αυτό. Σοτ. Ειδοποίησε λίγο τον Νίκο να έρθει. Λοιπόν, εδώ αρχίζει και πλημμυρίζει σιγά σιγά η πόλη, έτσι. Πλημμυρίζει η πόλη. Αρχίζει και μπαίνει το κύμα τώρα, μία πόλη 60.000 κατοίκων, έτσι. Μερικοί πηγαίνουν στο ύψωμα πάνω για να δουν το θέαμα. Κοιτάξτε τι γίνεται κάτω. Σιγά σιγά έρχονται τα κύματα. Προσπαθεί ο Φουκαράς να διαφύγει. Εδώ η πόλη όλη έχει καταστραφεί πίσω. Υπάρχει περίπτωση αν είσαι μέσα και δεν προλάβεις να διαφύγεις να βρεθείς ζωντανός, έτσι. Γι' αυτό η οδηγία εκείνη που προέκυψε μετά από αυτά τα γεγονότα και που τους λέω συνήθως σε ξενοδοχεία και τα λοιπά που είναι παράκτια, όταν αντιληφθείτε τσουνάμι, αφήστε τα πάντα, μην ενδιαφέρεστε για συζύγους, πεθερές, πεθερούς κτλ. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Είναι το μόνο που σώζει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο σεισμό, στα 10 θύματα, οι 8 περίπου είναι τραυματισμένοι με εγκεφαλικά, με κατάγματα ιστορίας κτλ. Κτλ. Αναπνευστικά και οι 2 πεθαίνουν. Στα τσουνάμι, οι 9 πεθαίνουν και ο ένας ζει. Μέχρι να έρθει ο κύριος Βούλγαρης να δούμε μερικά, έτσι. Λοιπόν, εδώ αυτός είναι τσουναμότυχος, είχαν κτίσει τσουναμότυχος. Τα λιμάνια όλοι, όλα, είχαν ορθώσει τείχους 9-10 μέτρα για να προστατευτούν από τα τσουνάμι. Σε αυτή τη φάση τα υπερκέρασε. Έτσι. Ούτε τσουναμότυχος, ούτε τίποτα. Βλέπετε, να δεις τι γίνεται. Βλέπετε εδώ πέρα. Ένα πλήν. Από εδώ. Λοιπόν, αρχίζει και φουντώνει το τσουνάμι. Αυτός είναι στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, κοιτάξτε, πηδάνε τα κύματα πάνω από το τσουναμότυχο. Αυτή η πινακίδα έχει μια ιστορία. Αυτή η πινακίδα, εδώ. Έχει μια ιστορία, γιατί ήταν η πινακίδα αναφοράς για μετρήσεις δικές μας. Εδώ. Και η οποία έμενε όρθια. Αυτή η πινακίδα, εδώ. Την έψαχνα απεγνωσμένα να την βρω. Λοιπόν, και τώρα το κύμα ξεφέγει από το... Η πινακίδα μένει, έτσι. Λοιπόν, και ξεφεύγει από το τσουναμότυχο και μπαίνει ορμητικά μέσα στην πόλη. Λοιπόν, αυτό πέφτει. Από μέσα, η πινακίδα αυτή νάτινε. Αυτό ξαναπέφτει. Μοιράμε τώρα τεράστιες μάζες νερό. Έλα μου. Είναι μαύρο το νερό, όχι από το κακό του. Ό,τι μαζεύει από τον πυθμένο, ό,τι ρήπους μαζεύει, ό,τι πετρέλαια μαζεύει κτλ. Τα πήρε όλα από κάτω και όταν προχωράει στη στεριά μέσα γίνεται ακόμα πιο μαύρο.
Ναι, γιατί τα μαζεύει όλα. Λοιπόν. Ακυρώθηκε και ο τσουναμότυχος, έτσι, γιατί τον είχαν υπολογίσει στα 10 μέτρα. Η περιοχή με το σεισμό κατέβηκε 2 μέτρα, άφησε 2 μέτρα πάνω περιθώριο και το τσουνάμι ήρθε στα 14 μέτρα εδώ. Για να βρούμε. Μπας και βρούμε τίποτα άλλο καλό. Αυτό είναι δικό μου. Αυτό το σκουπιδαριό υπήρχε στην περιοχή, έτσι. Δηλαδή όλες οι πόλεις ήταν κάπως έτσι. Εδώ είμαστε με μια αποστολή 2 χρόνια μετά. Έλα, Νίκο. Τελειώνω. Τι πώς? Φαντάζομαι να μου πείστε και το κρύο με τα χέρια. Αυτό ήταν το λιγότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις... Φαγητό, κρύο, νερό και τα λοιπά, τουαλέτες και τα λοιπά, έρχονται στη δεύτερη φάση. Α, εδώ είναι το σχολείο που σας έλεγα, που καταστράφηκε και είχαμε τα παιδάκια τα νεκρά. Όπως ήταν 2 χρόνια μετά. Λοιπόν, αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πριν στο βιβλίο μέρα, ότι θα υπάρξει πυρηνικό εργοστάσιο στην Τουρκία. Ναι. Αυτό που... Αν άσκηση στη Ρόδο, κάνετε και άσκηση για το αμαρτική έκρηξη. Για πυρηνικό, όχι. Δεν φτάσαμε εκεί ακόμα. Για όλα τα πιάσαμε, αλλά δεν φτάσαμε εκεί. Και μακάρι να μην φτάσουμε. Νίκο. Κύριε Λέκα, ναι. Είναι, καταρχάς στην Ιαπωνία ήταν γύρω στη μισή ώρα μέσο όρο. Δηλαδή έφτασε και στα 20 λεπτά στις κοντινές περιοχές, έφτασε και στα 40 λεπτά στις μακρινές περιοχές. Τώρα, το πόσο θα διαρκέσει όλο το φαινόμενο, μπορεί σε περιοχές επικλινής που θα πάει, θα καταστρέψει και θα φύγει, να γίνει αμέσως. Αλλά σε περιοχές που είναι επίπεδες παιδινές περιοχές, αυτές μπορεί να πάει να καθίσει το νερό και να καθίσει μήνες μέσα. Έτσι, να μην φεύγει. Να έχει ψηλοβυθιστεί και περιοχή, οπότε παραμένει το νερό. Δεν έχει μεγάλη τραυματική κλίση για να φύγει. Νικό, έλα. Θες να κάνεις τσιγάρο? Όχι, έχεις να δείξει κι άλλο. Ένα ακόμα θέλω να δείξω, κάνε το τσιγάρο και... Δηλαδή από τον Πειραιά μέχρι το πύργο στην Κηφισιά, πάνω εδώ στη Κηφισιάς, μέσα σε 2 λεπτά 3 φτάνει. Έμασα. Εντάξει, δεν φτάσει και στην Κηφισιά πάνω. Άμα φτάσει στην Κηφισιά, έχει φύγει όλη η Μεσόγειος. Θα κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ένα λεπτό για να τηρήσω, συγγνώμη. Ένα λεπτό δεν σας άκουσα, συγγνώμη, γιατί βρήκα το βίντεο, εντάξει. Υπάρχουν όμως και αστάθμιοι παράγοντες, τα τυχαία γεγονότα, τα οποία σε κάποιες φορές διαφέρουν. Εκεί τότε τι γίνεται? Εκεί αλλήμονος αυτό που θα κάνει το σχέδιο. Υπάρχουν και αυτά. Ναι. Δηλαδή όταν καλείς να κάνεις ένα σχέδιο, έτσι εκένωση παράδειγμα, ή επιχειρησιακές δημότητες, ή που θα πάει ο κόσμος, που θα στηθεί βοήθεια, που και τα λοιπά. Το έχουν βεβαιωθεί πολλές φορές αυτό. Εκεί. Κάνεις το σχέδιο και κάνεις και το σταυρό σου μετά για να μην σου τύχει καμία αναποδιά. Και πολύ πιο δύσκολο είναι στις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές δεν ξέρουν πώς σας έρχεται. Η πυρκαγιά μπορεί να κάνει έναν τραυματισμό και εκεί που λες πάτε εκεί, εντάξει, ωραία, είναι ασφαλές, να σου έρθει η πυρκαγιά και να τους θερήσει όλους.
Γι' αυτό είναι και αυτό που λέγανε στο Μάτι, ότι γιατί δεν έχουμε σχέδιο και τα λοιπά. Πού σχέδιο και τι σχέδιο. Και προσομοιώσεις από εδώ και προσομοιώσεις από εκεί. Εντάξει, από το μετά το ξέρω εγώ απ' έξω. Όταν συμβεί το γεγονός, φου, από το πριν, αν είσαι μάγκας, πήγαινε να σχεδιάσεις. Λοιπόν, να σας δείξω ακόμα ένα, μέχρι να κάνει ο Νίκος το τσιγάρο. Λοιπόν, εδώ είναι το Μισανουρίκου. Μάθαμε και ιαπωνικά. Εδώ είναι μια άλλη πόλη με 40-50.000 κατοίκους. Έρχεται το κύμα μέσα στην πόλη. Εδώ, από εδώ που είναι η ταινία που παίρνετε το βίντεο, είναι ένα ύψωμα. Και βλέπει κανένας κάποια ανθρωπάκια εδώ πέρα να διαφεύγουν, να σκαρφαλώνουν, να πάνε να πηδάνε. Έτσι. Για να μπορούν να διαφύγουν. Αυτή είναι η όλη πόλη. Δεν υπάρχει τίποτα από την πόλη μέσα. Έτσι. Στροφιλισμός και τα λοιπά, ναι. Εδώ κοιτάξτε αυτόν. Εδώ πάνε να πάρουν έναν τύπο, εδώ να τον τραβήξουν και εξαφανίζονται όλοι μαζί. Έρχεται το κύμα από εδώ έτσι και τους παίρνει όλους. Αυτός ο τύπος, ο μαύρος. Δεν υπάρχει πια. Εξαφανίστηκε. Από εκεί που ήταν πέντε, είναι τρεις. Και βλέπετε και μέσα στην πόλη τι γίνεται. Ενώ φαίνεται η ροή του νερού φαίνεται αργή, δεν είναι καθόλου αργή. Και άμα πέσεις εδώ πέρα μέσα, δεν πάει να είσαι στο κολύμβι να κάνεις, να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Λοιπόν. Πού είναι ο Νίκος? Όσο περιμένει αυτός, τόσο δείχνω εγώ. Στον άρθει γιατί δεν θα... Και κυρίως ο κίνδυνος προέρχεται αυτό που ακούτε από τα τζάμια, τα σπασμένα τζάμια και τα αντικείμενα. Εάν δεν πνιγείς, δεν είσαι τυχερός να πνιγείς αμέσως, έρχονται όλα αυτά και σε σταυρώνουν. Νίκο, πού είσαι? Λοιπόν, το κλείνω γιατί θα... Νίκο, έλα. Έλα, γιατί δεν θα τελειώσω.